Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Τρόικα, κυρίες και κύριοι, ξεκινάει η ενημέρωσή σας, οι αψιμαχίες μας, τα μαλώματά μας, οι συμφωνίες μας, όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε τέλος πάντων και φυσικά να εκφέρετε και την άποψή σας και εσείς μέσω μηνυμάτων, διαδραστικά δηλαδή, με το FM κενό αποστολή στο 54222 για το μηνυματάκι σας και φυσικά να πούμε όλα όσα εμείς γνωρίζουμε, να σχολιάσουμε την επικαιρότητα με το δικό μας ξεχωριστό τρόπο και φυσικά να μεταφέρουμε και οποιαδήποτε είδηση προκύψει. Μαζί με Στέργιο Αναστασιάδη και σήμερα. Είναι σε εξέλιξη. Τώρα ξεκίνησε η κλήρωση για το BCL. Η αιτία που λείπει ο Κούσης δηλαδή. Κόντρα στα προγνωστικά, δεν το περίμενα ποτέ να συμβεί. Τι? Ο ΠΑΟΚ δεν είναι πουθενά, ο Άρης δεν είναι πουθενά. Και είναι ο Ηρακλής. Σε ευρωπαϊκή διοργάνωση. Ακόμα και σε αυτό το στεναχωρημένο το BCL. Έτσι. Sorry από τους φίλους του Ηρακλή. Ενδεχομένως να το περιμένουμε με ανυπομονησία και λογικό είναι πολλά χρόνια ταλαιπωρία της ομάδας και Α2. Είναι σίγουρα ένα παράσημο. Νομίζω δείχνει ότι οργανωτικά τουλάχιστον ο Ηρακλής έπεισε τη FIBA να τον βάλει στο BCL. Γιατί δεν είναι τόσο απλή υπόθεση. Εντάξει, δεν είναι Ευρωλίγκα το BCL, αλλά δεν είναι και μπάντα σκύλια λέστε. Αλλά στα δικά μου τα μάτια τουλάχιστον όλα αυτά τα χρόνια που ο ΠΑΟΚ ήταν στο BCL, πραγματικά άντε να είδα το 15% των αγώνων. Μπορεί να λέω και πολύ. Εντάξει, με αφήνει παγερά διάφορο αυτή η διοργάνωση. Είναι σε εξέλιξη η κλήρωση. Ο Ηρακλής είναι στην προκριματική φάση. Πιθανή αντίπαλοι Μπάκεν Μπέαρς από τη Δανία, Κεραυνός από την Κύπρο, Τσμόκι Μίνσκ από τη Λευκορωσία και η Κλουζ από τη Ρουμανία. Ο φίλος μας ο Πάτρικ Κομνηνός στο πάνελ και γίνεται η κλήρωση. Ωραία. Θα σας ενημερώσω στα επόμενα λεπτά. Μετά από τον Ηρακλή, δεν θα ασχοληθώ με τον γκρουπ που θα μπει η ΑΕΚ και τον γκρουπ που θα μπει το Περιστέρι. Νομίζω δεν ενδιαφέρει κανένα στη Θεσσαλονίκη. Μπορεί να μην ενδιαφέρει και τους φίλους της ΑΕΚ επί της ουσίας. Λοιπόν, εφόσον προκριθεί ο Ηρακλής, θα είναι στο 8ο γκρουπ. Θα σχηματιστούν 4 όμιλοι. Ο Ηρακλής θα είναι στο 8ο γκρουπ δυναμικότητας. Θα μπει σε κάποιον όμιλο, όπως και οι τρεις που θα προκριθούν από την προκριματική φάση της διοργάνωσης. Θα το δούμε, θα την παρακολουθούμε. Θα δευτερόλεπτα. Α, ξεκινάει τώρα. Το σήμα του Ηρακλή, θα σου πω αμέσως. Ηρακλής, όντως. Ω. Φίλε. Και θα σας πω σε 10 δευτερόλεπτα το πολύ, το θα τελειώσει να μιλάει ο Πάτρικ. Ναι. Τον αντίπαλο του Ηρακλή. Κατευθείαν δηλαδή θα τα πούμε. Στην προκριματική φάση. Ναι, και θα σταματήσουμε μετά ό,τι μας πει ο Κώστας. Ναι. Είπα, συγγνώμη με τους φίλους της ΑΕΚ του Περιστερίου, δεν θα ενημερώσω για την κλήρωση της ΑΕΚ. Εντάξει, όταν βγει θα την πούμε. Όταν βγει θα την πούμε την κλήρωση. Δεν λέγαμε του πάω καλά-καλά. Λοιπόν, Κεραυνός. Τι Κεραυνός? Κύπρος. Ωραία, φίλε, ταξιδάρα πάει ο Κούσης. Διπλά είναι τα μάτς. Τι? Ναι. Ωραία. Ας αφήσουμε τον Κώστα λίγο ένα τέταρτο, γιατί θα είναι σε workshop με τους ανθρώπους Κεραυνού, δηλαδή, ρε Κώστα. Μην τα λες εμάς, ρε φίλε. Φαντάζομαι οργασμός τώρα επαφών, αυτό, ανταλλαγή εγγράφων. Ένας μικρός χαμός. Λοιπόν, Ηρακλής Κεραυνός. Τι Κεραυνός είναι αυτός? Στροβόλου. Κάτι τέτοιο. Στην Μπασκετομάνα Κύπρο, ο Ηρακλής. Εντάξει, είχε ενδιαφέρον. Είχαν ενδιαφέρον όλες οι αναμετρήσεις ελληνικών ομάδων με ομάδες της Κύπρου. Από το 1990 που θυμάμαι εγώ και μετά. Πότε παίζουν, ξέρουμε. Θα μας τα πει ο Κώστας, ξέρω εγώ. Δεν είμαι τόσο ενημερωμένος, Χρήστα, για τον BCL και πότε παίζει ο Ηρακλής. Έχω όλα στο κεφάλι μου. Εγώ είμαι ενημερωμένος ότι το Ρίτζες Καζίνο έχει ανοίξει και πάλι τις πύλες του. Και ενημερώνουμε γι' αυτό και εσάς. Αγαπημένος προορισμός διασκέδασης. Έχει λάβει πλέον όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας. Και νέοι υπαίθριοι χώροι παιχνιδιών όπου επιτρέπεται το κάπνισμα. Το Ρίτζες Καζίνο σας περιμένει όλους για ατελείωτο παιχνίδι με νέο ωράριο λειτουργίας από τις 12 το μεσημέρι ως τις 4 τα ξημερώματα. Με το που ακούτε Τρόικα δηλαδή, είστε έτοιμοι για να πάτε Regency Casino Θεσσαλονίκης. Και όταν παίζουμε επανάληψη 4 το πρωί, να ξέρετε ότι είναι η ώρα να φύγετε για να ξαναπάτε την άλλη μέρα. 12 με 4 το ωράριο του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Η μέρα αγώνων η σημερινή. Με τον Άρη να φιλοξενεί τον Παναθηναϊκό, τον ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ να παίζουν στο σημαντικότερο παιχνίδι τη σεζόν, έτσι όπως εξελίχθηκε η κατάσταση αυτή τη στιγμή για τις δύο ομάδες, καθώς ο νικητής, αν είναι ο ΠΑΟΚ, θα είναι σίγουρα στο Champions League. Σε διαφορετική περίπτωση, αν είναι η ΑΕΚ, θα πρέπει να περιμένουμε
τα παιχνίδια της Κυριακής. ΠΑΟΚ Άρης και Ολυμπιακός ΑΕΚ είναι τα δύο μάτς της Κυριακής που θα κρίνουν οριστικά την έξοδο στο Champions League. Θα κρίνουν τέλος πάντων την κατάταξη, τη βαθμολογία, γιατί οι υπόλοιπες θέσεις έχουν κρυθεί, με εξαίρεση ίσως και το γεγονός ότι ο Άρης θέλει ένα βαθμό για το τυπικό κομμάτι με τον Παναθηναϊκό σήμερα το βράδυ. Έχει δηλαδή ένα κίνητρο η ομάδα του Άρη, εκτός αν χάσει ή δεν κερδίσει ο Όφη τον Ολυμπιακό. Οπότε αυτομάτως ο Άρης θα τερματίσει πέμπτος, ο Όφη έκτος, ο Παναθηναϊκός είναι τέταρτος από τότε που ξεκίνησε τα play-off και ο Ολυμπιακός έχει κατακτήσει το πρωτάθλημα. Άρα αυτό που μένει να δούμε είναι καταρχήν τη δεύτερη θέση, που είναι το πιο σημαντικό, γιατί κρίνει μια παρουσία σε διαφορετικό ευρωπαϊκό κύπελο, Champions League, και αλλάζει και ολοκληρωτικά τον σχεδιασμό των ομάδων, γιατί αυτό που θα παίξει προκριματικά Champions League θα παίξει 25 Αυγούστου. 25-26 Αυγούστου. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι μόλις σταματήσει να παίζει το Σάββατο, την Κυριακή, θα κάτσουν μια εβδομάδα 10 μέρες οι ποδοσφαιριστές, γιατί θα πρέπει να ξαναγυρίσουν για προετοιμασία. Θα πρέπει να επισπεύσει το μεταγραφικό του σχεδιασμό. Γενικότερα θα είναι λίγο ως πάρα πολύ πιεσμένη η κατάσταση για την ομάδα, αλλά αυτό παραπώ, αλλά θα παίξει. Φαντάζομαι θα είσαι φολά σήμερα, γιατί συν της άλλης θα σου αφαιρέσει και τη φοβερή έτσι, θεωρία και φιλοσοφία για να δικαιολογήσουμε. Θα παίξουμε στο ίδιο τέτοιο. Βαθμούς που έχουν οι δύο ομάδες διαφορά. Θα παίξουμε, ο Άρης θα παίξει στην διοργάνωση με τον ΠΑΟΚ. Αν κερδίσει σήμερα. Στέριο 30 βαθμούς, φίλε. Εντάξει, μην τσάλε. Για μένα είναι 50. Κάθε. Πώς? Για μένα είναι 50. Ποιος, ο Λουτσέσκου της δημοσιογραφίας. Ο Ράσβα, χαιρετισμούς. Εντάξει. Ναι. Λεπτομέρεια. Γι' αυτό όλα θα αφαιρέσει την ιδέα αυτή ότι και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ παίζουμε στην ίδια διοργάνωση. Δεν θα είναι. Θα είναι ένα πραγματικό γεγονός, Αστέριο. Μία ομάδα με 60 εκατομμύρια budget, με μία ομάδα με 6. Δεν με καλύπτει. Okay. Όχι, είναι δείγμα. Δηλαδή, αυτό πράγμα. Δεν μας φτιάχνει, αλλά είναι δείγμα ότι πέτυχε κάτι ο Άρης με το υποδεκαπλάσιο budget. Και με όλα αυτά τα προβλήματα που είχε φέτος. Αυτό με ενδιαφέρει. Και τέλος πάντων είναι και ένα ντεσούρε, φίλε, όπως και να το κάνουμε. Το να παίξει την ίδια διοργάνωση ενώ υποτιμάσαι. Αν αυτό εσάς και αν σας φτιάχνει. Όχι, δείχνει όμως ότι δεν είναι τόσο χαόδης η διαφορά άμα παίξουμε τελικά στο ίδιο. Στην ίδια διοργάνωση, αυτό δείχνει. Έτσι, μία ομάδα παλεύει για να πάρει τον τίτλο ή παλεύει για την δεύτερη θέση και άλλη ομάδα έχει πάρει 35 βαθμούς όλο το πρωτάθλημα. Όταν καταλήξουμε όμως στην ίδια θέση. Αν σας φτιάχνει, σου λέω σε αυτό εσένα να είσαι εκεί 35. Αυτό λέω. 37, άμα καταλήξουμε στην ίδια. Αυτό λέω. Ενώ η μία ομάδα παλεύει λοιπόν για να πάρει τον τίτλο ή δεύτερη και καταλήγει στην ίδια διοργάνωση με την άλλη ομάδα, τι σημαίνει αυτό? Ότι απέτυχε πανταγωδός. Αυτό σημαίνει ότι έχεις 60 εκατομμύρια budget και βγήκες τρίτος. Έτσι είναι ομάδες, ξέρετε, μία πετυχαίνουν, καλά, μία ναι. Δεν πετυχαίνουν. Δεν είπα εγώ ότι έτσι είναι, όπως το λες, ακριβώς έτσι είναι. Τέλος πάντων, λοιπόν, απ' την άλλη θα πρέπει να τρέξεις πάρα πολύ. Γιατί ούτε μεταγραφές έχεις κάνει. Όχι, δεν αγχώνομαι. Ούτε θέλω να αγχωθώ για το συγκεκριμένο κομμάτι. Λύσει τα δικά σου τα θέματα και σωστό, ο καθένας πρέπει πρώτα να λύνει τα δικά του τα ζητήματα. Το μπαν λύθηκε. Το μπαν την επόμενη εβδομάδα θα λυθεί. Από ό,τι ξέρω, θες να ξεκινήσουμε από αυτό, μια που έχω και το ρεπορτάζ. Πληρώθηκε ο Ούμπιντες, πληρώθηκε ο Μαγδαλένα, δηλαδή αυτοί έχουν υπογράψει κιόλας. Μέχρι την Παρασκευή τελειώνει και το θέμα των συστών, έχει συμφωνήσει. Είναι στη διαδικασία. Τώρα έστειλε τα χρήματα, δεν τα έστειλε. Μπήκαν στο λογαριασμό. Έχει βαλέρ 2 ημερών. Πολύ ωραία, μόλις δει τα χρήματα θα υπογράψει και ο συστών. Και ο πιο δύσκολος από όλους είναι ο κύριος Πορτίγια. Ο οποίος ζητάει 350 μπραφ. Ούτε διακανονισμό. Το ξέρω ότι είσαι με Πορτίγια. Μπορεί κάποιος να τον έχει βάλει κιόλας να τα ζητάει έτσι. Με κανένα πριμάκι, με κανένα. Ο Παραγουανός. Ο Παραγουανός θα έχει την τύχη που του πρέπει. Απέναντι στο Θεό και στους ανθρώπους. Για αυτό το πράγμα που έκανε. Τέλος πάντων. Θεωρώ όμως ότι και του Πορτίγια θα λυθεί την επόμενη εβδομάδα. Αυτή είναι η πρόθεση των ανθρώπων του Άρη με τον ένα τον άλλο τρόπο. Που συμφώνησαν είναι με δόσεις ο Θεοδόσης ή μπραφ. Μπράβο.
Και μπράβο, το είπα και χθες. Μπράβο στο πορτί για να τελειώνουμε. Ο ένας είναι 125 φίλοι και ο άλλος 350, ενώ τα δεδουλευμένα ήταν 79. 79 τα δεδουλευμένα, Αριστερή. Όπως λες και εσύ, ο εργαζόμενος. Μην πάρεις τον Ματέο Γκαρσία. Όχι, θα πάρω και τον Ματέο. Άλλους 10 παίκτες. Όχι, γιατί, 1,2 γιατί, να πληρώνω, γιατί να πληρώνω πράγματα που δεν πρέπει να πληρώσω. Γιατί τα δεδουλευμένα, άντε να σεβαστώ και να πω ότι ήταν δεδουλευμένα. Αν γίνει κουβέντα, αν θα τα πληρώσω όλα ή τα μισά κτλ. Κάνετε τέτοια κουβέντα με τον Πορτίγια. Φυσικά. Α, ωραία. 400. Τι έφυλε. Αφού τα 350 είναι μη δεδουλευμένα. Μη δεδουλευμένα. Είναι σωστό, εσύ πιστεύεις αυτό? Αν είναι σωστό, Χρήστανθη, λάθος, αυτό το κρίνει. Εσύ δεν κλείτωσες. Αλλά εσύ τις κρατήσεις και τα πρόστιμα και τα λοιπά να μην τα πληρώσεις. Πλήρωσες το αρχικό κεφάλαιο. Αυτό είναι. Είναι κρατήσεις, πρόστιμα. Είναι πρόστιμα που βάζεις στην τωρινή διοίκηση, στον Καρυπίδη, για το 13, το 12, που δεν υπήρχε αυτή η ΠΑΕ που υπάρχει ως οντότητα αυτή τη στιγμή. Δεν είναι δίκαιο, Στέργιο. Μάστε και λίγο δίκαιοι. Μην σας τυφλώνει όπως και πολλούς άλλους στη Θεσσαλονίκη τώρα τελευταία στα μέσα ενημέρωσης το μίσος σας για τον Άρη. Ο Γιώργος Σαββίδης μιλούσε χθες στο Instagram με τον Πορτίγια τα συμπεράσματα δικά της επικοινωνία. Συμφωνώ, Κώστα. Μιλούσε. Ναι. Μπορεί να μας στείλει το διάλογο. Επικοινωνία. Όχι, αυτό δεν είναι επικοινωνία. Επειδή είπε, μπορεί να είναι επικοινωνία. Επικοινωνία είναι. Ο Κώστας είναι ο Γιώργος Σαββίδης που μιλάει μαζί του. Α. Επικοινωνία είναι να γίνονται επιθέσεις στον πρόεδρο του Άρη συντονισμένες με συγκεκριμένους στόχους και σκοπούς και την ίδια στιγμή να νομίζουν κάποιοι ότι κοροϊδεύουν και τον κόσμο του Άρη. Ενώ συντονισμένα προσπαθούν, ας πούμε, οι συνεντεύξεις όλες είναι ο φίλος μου ο Ατλαμάζογλου ότι δεν έχει δίκιο ο Άρης στη FIFA, ο φίλος μου ο Παναγόπουλος να πληρώσει ο Άρης κτλ. Και ποτέ κάτι θετικό για τον Άρη. Αλλά αυτό είναι για κάποιους δημοσιογραφία. Ο καθένας βέβαια επιλέγει το τι κάνει. Και πάνω σε αυτό το κομμάτι να σημειώσω ότι υπάρχει μια διαμάχη αυτή την περίοδο της ΠΑΕΑΡΙΣ με τον Όμιλο Μετρομίντια και η ΠΑΕΑΡΙΣ θες έστειλε ένα εξώδικο και ζητά 25.000 ευρώ για την μετάδοση του αγώνα με τον Παναθηναϊκό, αλλά από ό,τι ξέρω η πρόθεση είναι να ισχύσει αυτό και τη νέα αγωνιστική περίοδο και υπάρχει αυτή η διαμάχη μετά το πρωτοφανές γεγονός. Να έχουμε δει και να έχουμε δει πράγματα, να έχουμε δει και να έχουμε δει αναρτήσεις, να έχουμε δει και να έχουμε δει τοποθετήσεις και του Γιωργάκη εδώ του φίλου μου και του Γιαννακόπουλου, ο οποίος είναι ο πρώτος σε αυτά τα θέματα και τα ζητήματα, αλλά πρώτη φορά υπήρξε καταγγελία στον αθλητικό εισαγγελέα για τον Θόδωρο Καρυπίδη. Και ενώ τον πήγανε λοιπόν στον αθλητικό εισαγγελέα, θεωρούν ότι δεν θα αντιδρούσε ο Καρυπίδης. Φυσικά και θα αντιδράσει. Φυσικά και θα αντιδράσει ο Καρυπίδης. Τώρα αυτά τα περί Ολυμπιακού. Θα αντιδρούσα. Και εγώ θα αντιδρούσα φυσικά. Απλά. Αν σε στοχοποιούσε ο πρόεδρος του Άρη. Με στοχοποίησε. Και από εκεί με στοχοποίησε. 500 μηνύματα. Είχα 1500. Σου, το έτσι σου, 1500. Θα πήγαινες και εσύ, φαντάζομαι. 1500 και δεν πήγα. Γιατί ήταν ο πρόεδρος του Άρη. 1500. Και μάλιστα είχε και εφημερίδα. Και ραδιόφωνο. Ο πρόεδρος. Και με πολύ χειρότερο τρόπο η στοχοποίηση. Η δική μου. Και με ψέματα κιόλας, όπως αποδείχθηκε εκ του αποτελέσματος. Δηλαδή, λοιπόν, του Καρυπίδη το περνάμε μπάι, ας πούμε, και αρχίζει η ιστορία από, από τον αθλητικό εισαγγελέα που πήγανε οι συνάδελφοι. Δεν είναι όλα μια ιστορία από το ένα μετά το άλλο. Η ιστορία πίσω από τον. Ναι, δεν ξεκινάει όμως από την ανάρτηση του Καρυπίδη. Υπάρχουν πάρα πολλά θέματα που άπτονται κριτικής και άπτονται δημοσιογραφικής παρουσίας. Όπως το βιντεάκι, ας πούμε. Πες ότι μπήκαν οι οπαδοί του Άρη και αυτοί ρίξανε τον Άρη κτλ. Όλα αυτά τα ζητήματα. Και επειδή υπάρχουν και πολλά επιμέρους ζητήματα που τα ξέρουμε, αλλά αν τα πούμε θα αρχίσουν οι καταγγελίες και θα κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας μεταξύ μας οι δημοσιογράφοι. Η ΠΑΕ Άρης λέει αυτό, οι συνάδελφοι λένε αυτό. Υπάρχει μια καταγγελία στον αθλητικό εισαγγελέα να διερευνηθεί η καταγγελία η συγκεκριμένη. Από εκεί πέρα είναι δικαίωμα και της ΠΑΕ Άρης και της ΠΑΕ ΠΑΟΚ και της ΠΑΕ Ολυμπιακός και της ΠΑΕ Παναθηναϊκός να αξιολογεί το προϊόν της και να απαιτεί ή να μην απαιτεί χρήματα. Είναι δικό της αναφέρετο δικαίωμα και μπορεί ο καθένας να λειτουργήσει κατά αυτόν τον τρόπο. Δεν κατάλαβα δηλαδή, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ που έχει ΠΑΟΚ TV και βάζει κόμιστρο για να δει ο οποιοσδήποτε το παιχνίδι δεν έχει το δικαίωμα να το πράξει. Γιατί τους ξεφωνίζουμε αυτούς? Γιατί έχει το δικαίωμα να το κάνει. Έτσι και η ΠΑΕ Άρης έχει το δικαίωμα να ζητάει χρήματα για τα παιχνίδια του πρωταθλήματος και τα ευρωπαϊκά. Για το κυπέλλου που τα δικαιώματα ανήκουν. Κάθε φορά είναι ζητάει 8 ευρώ το ΠΑΟΚ TV για να δει το μάτς. Για να δει το μάτς.
Και άλλο ζητάει 25.000 ευρώ για να το ακούσει. Είναι εμφανέστατο γιατί το κάνει τώρα. Έχει μια διαφορά. Από τη στιγμή που θεωρεί ότι δεν τον παίζουν με σωστό τρόπο και δεν είναι θέμα κριτική όπω αντιλαμβάνεσαι, άλλο θεωρούν στον Άρη ότι γίνεται αυτή τη στιγμή, αντιδρά κατά αυτόν τον τρόπο. Απλά να σημειώσω στους συναδέλφους που λένε ότι μόνο αυτοί ήταν παντού με τον Άρη στις Β' και στις Γ' εθνικές κτλ. Πιστοποιώ ότι ήταν παντού γιατί ήταν και εκεί και ο Νίκος ο Παπαδόπουλος. Σε όλα τα παιχνίδια του Άρη στη Β' και στη Γ' εθνική. Και όντως υπάρχουν και συνάδελφοι που έταξαν παντού. Από εκεί και έπειτα, αν είσαι κάπου παρόν, δεν σημαίνει ότι παίζεις και τίμια το παιχνίδι. Αυτό έχω να πω και να μην λένε παντού και κάπου υπήρχαν που δεν ήταν εκεί. Στο Ισραήλ, στο παιχνίδι της Χαπουέλ με τον Άρη, ήταν μόνο ο Λίμπερο και το Λαμπαουτάρης. Κανένας άλλος. Άρα να μην λένε παντού όπου έπαιζε ο Άρης ήμασταν μόνο εμείς. Και συγγνώμη, αλλά όταν έχεις άνθρωπο και μεταδίδει, μπορεί να έχεις και ανταποκριτή. Όπως έχουν και στο Μετροσπόρο ανταποκριτές. Και στο Μετρόπολης ανταποκριτές. Το αν επιλέγουν να στείλουν κάποιον από τη Θεσσαλονίκη εκεί, είναι δικαίωμά τους. Αλλά αν εγώ επιλέξω στην Κρήτη να έχω ένα συνεργάτη μας και να μεταδώσει το παιχνίδι, αυτό είναι το σημαντικό. Να έχω το συνεργάτη μου και να μεταδώσει το παιχνίδι. Γιατί είναι και λίγο ρατσιστικό να λέτε ότι δεν έχεις άτομο αν έχεις κριτικό δημοσιογράφο ή από τη Σπάρτη να μεταδώσει το μάτς. Το θέμα είναι να είναι εκεί το μέσο. Α, και με την τεχνολογία πλέον και τα λοιπά. Οι περισσότεροι από αυτούς που εντωμεταξύ το λένε αυτό δεν έχουν πατήσει το γήπεδο ποτέ. Δηλαδή λένε ήμασταν εκεί, σχολιάζουμε χωρίς να είμαστε εκεί. Πλέον με την τηλεόραση, το ίντερνετ και τα λοιπά είναι σαν να είσαι μέσα στο γήπεδο ή είσαι δεν είσαι. Αλλά παρακαλώ πολύ μην λέτε ότι ήσαν τα μόνοι σας. Όλοι ήταν εκεί. Προχθές το παιχνίδι το μεταδίδασε μόνο εσείς, το μετέδωσε και ο Λίμπερο. Το μετέδωσαν και άλλα ραδιόφωνα. Σημασία έχει ποιος το μεταδίδει. Γιατί άμα είναι να πηγαίνω μόνο εγώ να μεταδίδω. Που είμαι ο παλαιότερος στο ρεπορτάζ. Δεν είμαι παλαιότερος, αλλά τέλος πάντων, το λέω, κατάλαβες. Ο Κώστας λέει όσο και να προσπαθεί να το οριοποιήσει ο Χρήστος, αυτές είναι τακτικές γάβρου και συχαίνω με εκείνο το μέσο πολύ περισσότερο από αυτόν, λέει ο φίλος ο Κώστας. Η ΠΑΕ Άρης έχει κάνει μια επιλογή, η οποία επιλογή μάλιστα από το σύνολο του κόσμου του Άρη που τον ενδιαφέρει, έχει επικροτηθεί. Τώρα από εκεί και πέρα, ο καθένας κρίνεται από τις πράξεις του. Και ο φίλος ο Δημήτρης, για να πάμε και στο διάλειμμα. Το ότι μάλιστα, συγγνώμη, το ότι φίλοι του ΠΑΟΚ το κατακρίνουν είναι επίσης θετικό για τον Άρη. Όχι. Άρα σημαίνει ότι... Το κατακρίνουν την πρακτική. Ναι. Την πρακτική. Άμα το έκανε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, παρόλα αυτά το έχουν προτείνει. Το έχουν προτείνει να το κάνει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ πάρα πολλές φορές. Δεν το έχει κάνει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Όταν θα το κάνει, θα σου πω και την άποψή μου. Τι όταν θα κάνει τι. Το ίδιο αυτό. Να ζητάει από ένα μέσο 25.000 ευρώ. Αν ζητάει 15. Αυτή τη στιγμή είναι πρακτική. Αν ζητάει 15. Και 15 δεν έχει μέσα το ποσό. Και 1.000 να ζητάει. Ναι. Ο Άρης δεν επιλέγει να πλακώνει δημοσιογράφους και να τους αφήνει έξω. Είναι γεγονός ότι είναι πρακτική Ολυμπιακού. Αυτός την έφερε στη χώρα αυτό το. Επειδή το έκανε πρώτος. Όχι. Α. Είναι γεγονός ότι είναι πρακτική Ολυμπιακού. Ολυμπιακός το θέσμο θέτησε. Και πρακτικές Ολυμπιακού στην ΕΠΟ, στις ΕΝΟΣ κτλ. Ακολουθούν οι άλλες ομάδες τώρα. Τι είπα να πει αυτό. Ότι επειδή το έκανε ο Ολυμπιακός πρώτος και ήξερε σαν τον Ολυμπιακό. Όχι βέβαια. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση σε κάθε περίπτωση για το συγκεκριμένο ζήτημα. Και είναι μια απόφαση της ΠΑΕ Άρης και του Θόδωρου Καρυπίδη και κρίνεται για αυτό. Όπως και για πολλά άλλα θέματα και ζητήματα. Και το θέμα δεν είναι γιατί έξυπνα προσπαθούν να το πάνε στο ότι είναι πρακτική του Ολυμπιακού. Το θέμα είναι η πράξη. Το θέμα είναι αν όντως δικαιολογείται μια τέτοια πράξη. Αν όντως, παράλληλα για να βλέπουμε και τη δουλειά μας εμείς, αν όντως τα όρια της κριτικής, του δημοσιογραφικού ελέγχου έτσι όπως πρέπει να είναι, είναι τα σωστά. Αλλά δεν θα το κρίνω εγώ, δεν θα κρίνω ούτε συναδέλφους, ούτε την... οποιαδήποτε κριτική δημοσιογράφου, γιατί όπως και εμένα δεν μου αρέσει να κρίνουν τη δική μου δημοσιογραφική δουλειά ή κριτική, δεν μπορώ και εγώ να κρίνω τον άλλον. Αν υπάρχουν θέματα και ζητήματα, πρωτοσέλιδα, τοποθετήσει κτλ., πάντα εμείς μιλάμε και σημειώνουμε τα πράγματα και μάλιστα είμαστε από τους λίγους που δεν κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, λέμε και τα ονόματα. Λέμε, ο Μπούζος είπε αυτό, ο Αναστασιάδης είπε αυτό, εντάξει, ο Τσαλτίδης είπε αυτό. Για άλλα θέματα. Ναι, εκεί που. Εκεί, θα σου πω που κρύβομαι. Γιατί τώρα, κρύβομαι εκεί που δεν μπορώ, Στέργιο,
αν κάποιος πάει με μη σωστό τρόπο, άλλη λέξη θέλω να πω, σε στικό που τελειώνει, να με παγιδεύσει, παίζω και εγώ με τον ίδιο τρόπο. Είναι και ένα, η επικοινωνία έχει και τέτοιες εκφάνσεις. Πάλι θα γυρνάμε στα ίδια. Βγήκε η ομάδα σου και είπε: συνεργάζομαι με τον Ολυμπιακό για μια μεταγραφή. Λάθος. Και είπε απλά ένα λάθος και τελείωσε η δουλειά, ενώ για τον ΠΑΟΚ θα γκάριζες 8 μήνες και με, ναι, το δίκιο σου. Επικοινωνία. Αν έλεγε ο ΠΑΟΚ αυτό και τα λοιπά. Επικοινωνία. Και μιλάς εσύ ότι λες την αλήθεια και αυτό και δεν κρύβεσαι. Ναι. Που έλεγες μια ώρα δεν υπάρχει διαρροή. Ναι. Άσε ρε Χρήστανθε τώρα. Το λέτε εσείς μεταξύ μας μιλάμε που είχατε το γλου υπεύθυνο στην μπουτίκ σας. Που είχατε όλο το γήπεδο Πάναφων, Βόνταφων και μου λέει θα μου κουνήσει το δάκτυλο εσύ για αυτό το πράγμα. Για τη διαρροή ενώ τα παίρνατε από τον Κόκαλη. Ως ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία τότε. Ε? Ευδιαφήμιση, όλο το γήπεδο είχατε του Κόκαλη την εταιρεία. Και ο γλου ήταν στην μπουτίκ σας. Και θα μου υποδείξει. Δεν είναι απλά να γυρνάς πίσω. Βολεύει πάρα πολύ. Δεν είναι, δεν σε τιμάει όταν δεν η είναι ένα πραγματικό γεγονός. Όταν η ομάδα σου βγάζει. Η ομάδα τη βγάζει. Να μαλώσει την ομάδα, όχι εμένα. Εντάξει. Η ομάδα. Και εσύ λες ψέματα στον κόσμο. Γιατί καθόλου ψέματα λες. Όχι, είπα ότι εγώ προσωπικά δεν είχα τη διαρροή. Στο διάλειμμα άλλα λέγεις, Χρυσάνθε. Ψέματα λες. Όχι. Εντάξει, και να μην λες ψέματα στη ζωή σου. Όχι. Οκ. Στεριό. Ρε φίλε, ρεπόρτερ πάω κλαίει να μην λέω ψέματα στη ζωή μου. Εγώ δεν έχω ψέματα. Ένα ολόκληρο ψέμα είναι το ρεπορτάζ. Δεν έχω πει εγώ. Τι? Τι? Να γίνεται κάτι για την πολυδιοκτησία λέτε ψέματα. Για την επιρροή που έχετε στην Ξάνθη λέτε ψέματα. Για τον. Πώς τον λένε? Για τον Καλπαζίδη λέτε ψέματα. Για τις μεταφορές που έχουν υπάρξει τα λεφτά λέτε ψέματα. Όπως λέει και ο Δημήτρης, η κάθε ομάδα έχει τους δημοσιογράφους που τις αξίζει. Ωραία. Χαίρομαι λοιπόν που πάρα πολλές φορές, Παοξίδες έχουν πει ότι θα με θέλανε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Και όχι μόνο. Παοξίδες, όχι μόνο. Ναι, φυσικά. Ποιος το έχει πει, ρε, αυτό? Ο Κυριάκος Κυριάκος. Αυτός που ηγείται αυτή τη στιγμή. Αυτός που ηγείται αυτή τη στιγμή τη επικοινωνία σου. Πολλές φορές πέφτει στην ίδια λούπα που πάτε να ρίξετε. Ανακάλυψη. Ανακάλυψη. Θες να βάλουμε την εκπομπή που το είχε πει και εδώ. Εδώ μαζί ήμασταν που το είπε. Το είχε πει και παλαιότερα. Το έχουν πει και πολλοί παοξίδες. Ρώτα, βάλ το Σταύρο που το λέει πάρα πολλές φορές. Το έχω και σε κείμενα στο SDNA από κάτω. Παρ' όλα αυτά, εγώ δεν θα έκανα ποτέ ρεπορτάζ. Πάω γιατί δεν μπορώ να ευθυγραμμιστώ με τη γραμμή σας. Δεν γίνεται. Ευθυγραμμίσω με την γραμμή Καρυπίδη. Όχι, ευθυγραμμίζομαι με τη γραμμή. Ευθυγραμμίζομαι με τη γραμμή του μοναδικού συλλόγου στη Μακεδονία που δεν έχει σκύψει το κεφάλι σε κανέναν. Μόνο στο Βαγγέλη. Το Βαγγέλη το σκύβατε εσείς και το. Όχι, το κεφάλι έχει σκύψει. Όχι απλά σκύβατε εσείς, τον ψηφίσατε κιόλα. Βάζει του δημοσιογράφου ο Άρης να λένε για αγορά με όποιον αγοράς. Το μόνο πράγμα που λέτε τόσα χρόνια αυτό είναι. Αυτό λες. Ο Άρης. Περίμενε. Ο Άρης είπε βάζει του δημοσιογράφου. Εγώ το είπα. Έτσι δεν έλεγες αγορά, έλεγες. Περίμενε, όχι. Αγορά, έλεγες. Για τον τέτοιο, για τον αυτό τον τελευταίο. Για τον τελευταίο. Έτσι έλεγε ο Άρης. Έτσι είπε ο Άρης. Δεν είχα το συμβόλαιο μπροστά μου, φίλε. Δεν είχα το συμβόλαιο μπροστά μου. Αν το έχω το συμβόλαιο μπροστά μου, θα σου το πω. Η Πάιαρς έβγαλε επίσημη ανακοίνωση για το συγκεκριμένο θέμα ότι θα είναι ελεύθερος. Να το ψήγμα στην Πάιαρς. Ψέγμα, όχι ψήγμα. Στην Πάιαρς. Αυτοί το είπανε, ότι το παγώ. Όταν ήμουν στην Πάιαρς και τα έλεγα εγώ, τότε να μου τα χρεώσεις. Δεν γίνεται να μου χρεώνει τα πάντα. Και επίσης επιβεβαιώνει για μία ακόμη φορά με αυτό που λες με τη διαρροή ότι ο Χρήστανθος Τσαλτίδης δεν λέει ό,τι λέει η Παϊάρης. Γιατί εγώ τη διαρροή που λες δεν την είπα. Σε είπες ότι την είπα. Αλλά πώς θα την πω, αφού δεν μου ήρθε. Από όπου και να προσπαθεί να με πιάνει, δεν με πιάνει, να ξέρει. Χρήστανθε, σου είπα και προχθέ, ξεφτυλίστηκε εσύ, όχι εγώ. Καλά. Λες μια ώρα δεν υπάρχει διαρροή, δεν υπάρχει διαρροή, δεν υπάρχει εδώ διαρροή. Εδώ εσείς λέτε και δεν και υπάρχει και ο Καλπαζίδης. Ο Καλπαζίδης είναι τρίτος ξάδερφος. Τελικά υπάρχει διαρροή. Ναι. Τελικά. Το διασταύρωσα με συνάδελφο. Ναι. Εγώ τουλάχιστον το παραδέχτηκα. Θα παραδεχτείτε αυτό που γίνεται με την Ξάνθη ή όχι. Θα παραδεχτείτε αυτό που γίνεται με την ΕΠΟ ή όχι. Θα παραδεχτείτε αυτό που γίνεται με τις ενώσεις ή όχι. Που μιλάτε για ψέματα. Θα παραδεχτείτε αυτά που κάνετε με τον ΠΕΟ ή όχι. Εκεί είναι η αλήθεια. Τι γίνεται, Χρήστανθε, με την Ξάνθη? Σας ρωτάω να μάθω. Τι γίνεται, αγόρασε το. Υπάρχει ένα δικαστήριο σε εξέλιξη. Τι δικαστήριο? Ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή είναι αθώος που μιλάμε. Το έλεγα και χθες και το εξήγησα πολύ καλά. Ναι. Και τώρα που τα φτιάξατε έτσι όπως θέλετε με την ΕΠΟ το καλοκαίρι να βγάζει τον κανονισμό περί πολυδιοκτησίας, θα πάτε να δικαστείτε χωρίς κανονισμό. Πολύ ωραία. Και θα πουλάτε μετά ότι είστε και αθώοι. Ενώ δεν υπάρχει κανονισμός καταδίκης για την πολυδιοκτησία. Γιατί η ΕΠΟ του γραμμένου το καλοκαίρι την έβγαλε. Και από τότε ξεκινήσατε να ξεφωνίζετε τον Αυγενάκη. Γιατί μπήκε και του είπε: τι κάνεις? Πας να περάσεις να υπάρχει πολυδιοκτησία, τα ξέχασες? Φοβερό. Φοβερό. Λοιπόν, πάμε στο break. Και όταν επιστρέψουμε, θα πούμε και άλλα ψέματα. Και άλλες αλήθειες. Στέργιο. Ο Ηρακλής, κυρίες και κύριοι, έχει κληρωθεί.
με την κυπριακή ομάδα Κεραυνό. Το Στροβόλου το διασταυρώσαμε τελικά. Υπάρχει. Δεν το ξέρω. Κεραυνό. Τον Κεραυνό. Όταν γυρίσουμε, θα σας πούμε και δύο αγωνιστικά θεματάκια βέβαια, γιατί έχουμε παιχνίδια το βράδυ. Και όλη την υπόλοιπη επικαιρότητα. Πάμε στο break. Δεύτερο ημίωρο εκπομπής. Είναι το ημίωρο της ηρεμίας. Μην τρελαίνεστε με τον Χρύσανθο, τη δουλειά του κάνει. Πρέπει να δικαιολογήσει, πέρα από το κόμπλεκ που έχει για τον ΠΑΟΚ, τους 30 βαθμούς που έχει κάθε χρόνο ο ΠΑΟΚ με τον Άρη. Σωστό. Κριτική στον Καρυφίδη 0. Ενήμερος για όλα τα θέματα του ΠΑΟΚ, του Σαββίδη και γενικότερα του Δικεφάλου. Εντάξει, αν έκανε κριτική και στον μεγαλομέτωχο που άφησε την ομάδα του με 11 παίκτες. Τι 11, 16. Και έχουν φύγει 20 και έχει να πληρώσει άλλους 5 και κάνουν προσφυγές αυτοί που ήταν αφήνουν. Ένα και πήγανε και τα λοιπά. Ναι, θα ακολουθήσουν και άλλοι. Τι ωραία. Το ξέρετε το ρεπορτάζ. Ναι, ναι. Στον ΠΑΟΚ πόσο καιρό είναι να πληρωθεί. Στον ΠΑΟΚ είναι μια χαρά πληρωμένη, Χρυσάνδε. Είσαι σίγουρο για αυτό που λε. Μια χαρά σίγουρο. Εγώ λέω ότι δεν είναι πληρωμένη μια χαρά. Το λε εσύ. Θε να σου φέρω και ένα δυο να το πούνε. Θα σου φέρω. Μόλις φύγουν όμως. Μην τρελαίνεστε λοιπόν για το Χρύσανθο. Απλά κάνει τη δουλειά του. Οκ. Okay. Αυτό που ξέρει να κάνει. Έτσι. Μπράβο. Όχι, ας τρελαίνονται. Άμα ακούνε τις αλήθειες. Μην τρελαίνονται. Να τρελαίνονται. Λοιπόν, ας ακούτε και κάτι διαφορετικό, ρε φίλε. Μην ακούνε όλα τα ίδια και τα ίδια. Κάποιος πρέπει να λέγει κάτι διαφορετικό. Όλοι τα ίδια λένε. Εδώ ο φίλος με αποθεώνει, εδώ ο φίλος ο Χάρης. Και λέει μουσικάρες, φίλε μου. Έχετε κανένα τέτοιο αυτό. Τα παοξάκια δεν του αρέσει η μουσική. Που έβαλα. Ε? Σα αρέσει αυτό. Με τη μουσική, Χρήστα, δεν έχει συναντηθεί ποτέ. Με τη μουσική, εσύ ειδικά, δεν έχει συναντηθεί ποτέ. Ούτε στα μπουζούκια. Στα μπουζούκια. Το να πα στα μπουζούκια δεν σημαίνει ότι ξέρει και μουσική. Εντάξει, καλά κάνει και πα. Έχω να πω και εγώ καιρό, είναι η αλήθεια. Μακάρι να πάω σύντομα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι με τη μουσική είσαι ιδιαίτερα. Ο φίλος ο Χάρης λέει. Κάνετε υποδείξει στον Χρήστα ότι δεν κάνει κριτική στον Καρυπίδη και δουλεύετε όλοι σε μέσα του Ιβάν. Εγώ δεν δουλεύω σε μέσα του Ιβάν, αδερφέ. Δουλεύω στο ΠΑΟ 24 και δουλεύω στο Ολύμπερο. Μάλιστα. Όντως δεν είναι του Ιβάν αυτό. Και δεν μου έχει πει κανένας ποτέ τι να πω. Εντάξει, για άλλους συνάδελφους λέει. Και έχω κάνει και κριτική και στην οικογένεια Σαββίδη. Μάλιστα. Όχι σαν αυτή που κάνω εγώ στην οικογένεια Καρυπίδη. Ή καλύτερη. Όχι, πιο καλή. Εσύ την κάνει πιο καλά την κριτική. Ας ακούσουν τις εκπομπές και να δούνε. Μάλιστα. Αυτό λέω και εμένα. Ποιο έχει πει για τα λάθη της οικογένειας Σαββίδη για το φετινό αγωνιστικό. Εσύ ακούς όλα μπαοτάρες. Όχι. Άρα πώς λες ότι δεν κάνω κριτική στον Καρυπίδη. Γιατί εδώ ο φίλος λέει ότι την κριτική που έχω κάνει εγώ στον Καρυπίδη την έχετε κάνει εσύ στο Σαββίδη. Απλά επιλέγω να την κάνω στο λαμπαοτάρες. Μπορώ να την κάνω εκεί ή πρέπει να την κάνω και εδώ. Για να είναι ικανοποιημένοι οι φίλοι παοξίδες. Ότι δεν κάνω κριτική στον Καρυπίδη. Είναι μια καραμέλα που σας είπα να τη λέτε τη συγκεκριμένη. Χρήστε, αν θέλει ένα τόσο σοβαρό θέμα όσο τα γλωσσόφυλλα του μεγαλομετόχου. Για σένα είναι σοβαρό θέμα. Άσε να αξιολογώ εγώ ποιο είναι το σοβαρό θέμα για τον Άρη. Όπως αξιολογείς εσύ το αν ο Καλπαζίδης είναι σημαντικό θέμα ή όχι για τον ΠΑΟΚ. Δεν το αξιολογείς. Το αξιολογείς. Αν αξιολογείς τη σχέση σου με το γραμμένο, την ΕΠΟ κτλ. Με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Το αξιολογείς. Αξιολογείς την παρουσία του Βασίλη Γκαγκάτση, την αξιολογείς τα προηγούμενα χρόνια. Για σένα, ναι? Ήρθε το ΚΑΣ. Τι έκανε το ΚΑΣ. Και τι σε αθώσε. Σας ξεφτέλησε όλους, όχι. Τι κανένα δεν ξεφτέλησε. Το ΚΑΣ είπε. Το ΚΑΣ είπε. Όχι, εσύ έλεγες ότι κρίθηκε από τρία δικαστήρια. Κρίθηκε. Φωνάζαμε εμείς από δύο. Από δύο. Από δύο δικαστήρια. Ναι, μην αλλάζει τα λεγόμενά μου. Από τη στιγμή που δεν πήγαν στην ουσία τη υπόθεση, ουσιαστικά δεν δικάσανε αυτοί οι άνθρωποι. Εσύ έλεγες ότι δικάσανε. Μου δικάσαν και υπάρχει. Και δικάσαν και υπάρχει. Και ποιο είναι το ΚΑΣ. Ο Θεός. Το ΚΑΣ είναι διαιτητικό δικαστήριο, φίλε. Έβγαλε μία απόφαση που θεωρεί σωστή. Διαιτητικό δικαστήριο είναι το ΚΑΣ. Διαιτητικό. Χρήσατε, τζάμπα χάνω τα λόγια μου. Μπράβο. Εντάξει, με κάποιον που παίρνει de facto αυτά που λέει η Μαρούπα και ισοπεδώνει. Η Μαρούπα. Η Μαρούπα και ισοπεδώνει αυτά που λέει, ας πούμε, μια ανακρίτρια. Η Μαρούπα. Η Μαρούπα, η οποία επί 10 χρόνια την είχατε και τη βγάζατε και την αποθεώνατε. Ωραία, μαζί με τον Παναγόπουλο. Ο Αρκούδης και ο Κουμπάρος. Εξαιρετικός ο Αρκούδης. Εξαιρετικός. Εξαιρετικός ο Αρκούδης. Εξαιρετικοί όλοι αυτοί οι άνθρωποι χρήσατε για σένα. Που ρίχναν τον Άρη. Εντάξει, εξαιρετικοί. Όταν ρίχναν τον Άρη ήταν εξαιρετικοί. Για τον ΠΑΟΚ, αλλά άσχετη Ισπανού που είπε ότι είναι στο άρμα του Ολυμπιακού και έπαιρνε το λέζο άσχετη. Τον Ολυμπιακό. Άσχετη με το αντικείμενο. Άσχετη. Άρα χρήσατε. Είπε ότι είμαι στο άρμα ενώ με έριξε. Άρα ανακεφαλαιώνουμε. Και τι είναι το ΚΑΣ. Ισπανού τι είπε χθες. Και ποια είναι η ανακρίτρια. Τι είπε χθες η Ισπανού. Η ανακρίτρια αυτή είναι καλή. Η ανακρίτρια η άλλη που βγάζει υπέρ του Ολυμπιακού αποφάσεις είναι στημένη. Η ανακρίτρια που βγάζει υπέρ σας είναι καλή. Είναι ανακρίτρια.
Η ανακρίτρια που, που αφήνει αυτόν του τόσκο έξω είναι καλή. Η ανακρίτρια που έβαλε την άλλη την κοπέλα μέσα είναι κακή. Ό,τι συμφέρει τον ΠΑΟΚ μας. Αυτά πρέπει να λέω κι εγώ στο ραδιόφωνο. Ό,τι συμφέρει τον ΠΑΟΚ μας. Τέλος πάντων. Άσο Στέργιο. Λοιπόν, ο καθένας είπε τις απόψεις του και κρινόμαστε από τον κόσμο. Ο καθένας, όπως κι εγώ, έτσι κι εσύ. Από εκεί πέρα να αποφεύγουμε τους χαρακτηρισμούς. Οι χαρακτηρισμοί δεν είναι σωστοί. Τον κύριο Κούση. Πούντος ο κύριος Κούσης. Πούντος. Δεν τον βρίσκω. Δεν τον βλέπω. Στείλτε μου τον κύριο Κούση. Σας παρακαλώ. Και Μαριλίζει τέτοιες εκφράσεις παρακαλώ να μην υπάρχουν. Άκου εκεί. Πάρτε τον μέσα. Λοιπόν. Πού είναι αγάπη μου. Πού τον δίνεις. Πρέπει να συντονιστούμε λίγο παιδιά με τον κύριο Κούση. Νάτος. Έλα ρε Κώστα, πού είσαι? Παιδιά, τι κάνετε τόση ώρα? Λίγο πιο, έλα πιο κοντά στο, μικρό, στο μικρόφωνο. Βγάλ το hands free. Λέω, τι κάνετε τόση ώρα? Μαλώνουμε για τον Άρη και τον ΠΑΟΚ, ως συνήθως. Λοιπόν, στα γρήγορα, ενημέρωση. Ποια ενημέρωση? Στο είπα από προχθές θα πας στην Κύπρο. Στο είπα ή δεν στο είπα? Όλοι το είπαμε. Ωραία. Είναι μια δύσκολη ομάδα γιατί έχει πολλούς Αμερικανούς. Να πούμε για τους που περιμένουν. Άρχισες να ετοιμάζεις το έδαφος. Κάτσε να δω λίγο τον όμιλο γάμα. Ναι. Λιμός Μπούργος. Λοιπόν, ο Κεραυνός είναι πολύ δύσκολη ομάδα. Καταρχήν είναι Στροβόλου. Στροβόλου, είναι στη Λευκοσία. Είναι 2.000 το γήπεδό τους. Και κλεισμένο δεν γίνονται τα μάτς. Ναι ρε παιδί μου, αλλά πρέπει να το πούμε. Εντάξει, πού ξέρεις μέχρι το Σεπτέμβριο τι θα γίνει. Σωστό. Λοιπόν, κάτσε λίγο να ακούσω το μπουκομινό. Λοιπόν, έχει πολλούς Αμερικανούς, έχει δύο Έλληνες τους οποίους τους ξέρουμε. Το Στυλιανού που είχε παίξει σε ελληνικές ομάδες και τον Άρη τον Κορονίδη που είχε παίξει στον ΠΑΟ παλιότερα. Ναι. Και σε άλλες ελληνικές ομάδες. Χαμήλωσε τον Πατρίκ από δίπλα που ακούγεται, ναι. Έχει είπαμε πολλούς Αμερικανούς. Έχασε πριν από λίγες μέρες τον καλύτερο της Αμερικανό. Οπα. Το Τζος Χάγκινς, ο οποίος βγήκε παίκτης της χρονιάς στην Κύπρο. Όμως αυτός ζήτησε πολλά λεφτά από ό,τι έμαθα. Και χθες χάλασε η παραμονή του. Όμως έχω μάθει ότι πήραν ένα πολύ καλό κοντό. Θα μάθω το όνομά του σήμερα. Ένα σόδιο. Τέλος πάντων είναι μια καλή ομάδα. Ηθήνο νους είναι ο Άγγελος Παπαδημητρίου, ο κοκκινομάλης σουτέρ που έπαιζε στο Sporting Χρήσαν, θα το θυμάσαι, παλιά. Ξαναπέστονα, πώς? Άγγελος Παπαδημητρίου, ένας ξανθοκοκκινομάλης που έπαιζε με το Γάκι. Α, που ήταν λίγο εύσωμος, με πλάτες. Ναι, σουτέρ. Σουτέρ, ναι. Αυτός κάνει κουμάντο στον Κεραυνό Στροβόλο εδώ και χρόνια. Είναι ο General Manager. Ο Στυλιανού είχε έρθει και είχε δοκιμαστεί στον Άρη. Σωστά. Ο πατέρας του έχει παίξει και στον Άρη, νομίζω. Μάλιστα. Ωραία. Και πότε παίζεις? 15 Σεπτεμβρίου και 18 είναι οι αγώνες. Α, ωραία. Σε περίπτωση νίκης και πρόκρισης του Ηρακλή, θα παίξει με τον νικητή του αγώνα Νίπρο από την Ουκρανία, με Χρόνιγκεν από την Ολλανδία, που είναι, από ό,τι έμαθα, μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Είναι φαβορή στο ζευγάρι αυτό. Όλοι νομίζουν ότι είναι η Ουκρανική το φαβορή. Το φαβορή είναι οι Ολλανδοί. Έχουν... αμάν, τελείωσε η κλείωση. έχουν 5.500 γήπεδο. Είναι πολύ παθιασμένοι. Είναι και κλεισμένο το θυρών ευτυχώς οι αγώνες. Οι Ολλανδοί. Οι Ολλανδοί. Ποιοι, ρε φίλε, με το Μάικ Ναχάρ εκεί πέρα. Εντάξει, τώρα εμείς όλοι λέμε Ολλανδοί, αλλά το ευρωπαϊκό μπάσκετ έχει προχωρήσει, παιδιά. Τέλος πάντων, και σε περίπτωση πρόκρισης, λέμε τώρα, ναι, ναι. Περίπτωση πρόκρισης, ο Ηρακλής θα παίξει ένα πολύ δύσκολο όμιλο στην κανονική διάρκεια, τη regular season, με την Νίμπουργκ από την Τσεχία, τη θυμάστε, Χρυσάνθε. Ναι, ναι. Την Νίζνη από τη Ρωσία, Νοβγκορόντ. Ωραία, ωραία. Ταξίδι. Ταξιδάρα. Η ταξιδάρα, ρε, την άλλη από τη Ρωσία. Εκεί θα πάμε. Και εγώ θα έρθω. Με την Τιζόν από τη Γαλλία. Τη σαλάτα δηλαδή. Τη μουστάρδα. Τη μουστάρδα. Τη μουστάρδα. Ναι. Τη Σαραγώσα από την Ισπανία. Άρη Δίνο. Όσα όσα. Ναι. Έτσι έτσι. Λοιπόν. Και. Τη Φάλκο Σομπατέλη από την
Ουγγαρία. Αυτή που κέρδισε τον ΠΑΟΚ. Σωστά. Σωστά. Την Τόφας από την Τουρκία. Με αυτό καλύτερα να μην πάμε, ναι. Τον ήπιαμε, ναι. Και την Start Lublin από την Πολωνία. Μάλιστα. Δηλαδή, Κώστα, οπότε, είναι σίγουρο το διαζύγιο. Ρωσία, οπότε, Πολωνία, θα... Τσεχοσλοβακία, θα φας κάτι σφαλιάδες από τη Μέρκελ. Οπότε τρίτασε αυτό τώρα. Πες τα παιδιά από το Arena Rapid, ναι, να βάζουν λίγο την παραγωγή. Γιατί θα χρειαστεί στους φίλους που θα ταξιδέψουν εκεί. Του Ηρακλή, βέβαια, βέβαια, βέβαια. Ναι, κανονικά. Έτσι. Λοιπόν, άρα αυτή είναι η κλήρωση. Κεραυνός Τροβόλο ο πρώτος αντίπαλος. Νίπρο με Γκρόνιγκεν ο πιθανός αντίπαλος στην επόμενη φάση. Νίμπουργκ, Νίσνη, Ντιζόν, Σαραγώσα, Φάλκο, Τόφας και Λούμπλιν στον όμιλο. Πολύ δύσκολος όμιλος. Η ΑΕΚ κληρώθηκε, ναι, με Μπάμπερκ, Χολόν, Καρσιγιάκα, Μπιλμπάο, Σολέ και Μπολόνια, Φορτιτούντο. Και επίσης με το πιθανό ζευγάρι Μπαλκάν από τη Βουλγαρία ή Μίνσκ και London Towers ή Νεπτούνας. Έλα, London Towers. Δύσκολη η ΑΕΚ, δύσκολη. Και το Περιστέρι επίσης δύσκολο. Τενερίφη, Στρασβούργ, Σάσαρη, Ρίγα, Γαλατά Σαράι και Ρίτας. Δύσκολα όλα. Μάλιστα. Ωραία. Anyway, αυτή είναι η κλήρωση. Θεωρητικά όλα τα χαρτιά φαίνονται εύκολα ή δύσκολα. Ο Ερακλής πρέπει να κάνει ομάδα πρώτα και μετά. Ναι, τι γίνεται ρε φίλε, προπονητή πήρες, τι γίνεται? Ο προπονητής αναμένεται να ανακοινωθεί σήμερα ή αύριο. Όπα. Ναι, θα είναι όπως όλα δείχνουν ο Βαγγέλης Γιάγκος. Σήμερα η Ερακλής αποχαιρέτησε τον Ηλία Κατζούρη. Και να πούμε ότι ο Ντέιβις υπέγραψε στην Ιαπωνία, στην ομάδα Ακιτάν. Αυτός που χθες θα υπέγραψε στον Ηρακλή. Έτσι, γράφανε οι συνάδελφοι. Αυτός που είναι κοντά να μείνει, όπως γράφανε κάποιοι. Μπράβο, ναι. Ναι. Λοιπόν, ο Ντέιβις, ο οποίος ζήτησε από τον Ηρακλή 200.000 δολάρια και πήγε στην Ιαπωνική ομάδα με αυτά τα χρήματα, με 200.000 δολάρια. Ο Ηρακλής φυσικά δεν μπορούσε να πληρώσει 200.000 δολάρια για να παίξει. Για το Χάνλαν να πούμε ότι υπήρχε ένας όρος στο συμβόλαιό του που έλεγε ότι μέχρι 15 Ιουλίου έπρεπε ο Ηρακλής να του πει αν θα ενεργοποιήσει την οψιόν για τη δεύτερη χρονιά που ήταν επίσης 200.000 δολάρια. Φυσικά ο Ηρακλής δεν μπορούσε να πληρώσει 200.000 δολάρια. Έστειλε το χαρτί που λέγεται termination στον Χάνλαν. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι δύο πλευρές χωρίσαν οριστικά. Ο Ηρακλής έχει κάνει πρόταση στον Χάνλαν για να μείνει και τη νέα χρονιά. Νέα πρόταση για νέο συμβόλαιο. Το παλιό διακόπηκε, τελείωσε. Για νέο συμβόλαιο. Όμως η πρόταση είναι παρόμοια με τα φετινά λεφτά που έπαιρνε. Και ο Χάνλαν το σκέφτεται. Δεν είναι τόσο σίγουρο ότι θα μείνει. Εγώ νομίζω δεν θα μείνει. Μάλιστα. Και υπάρχει πολύ καλό πεδίο επικοινωνίας με τον Σούλερ. Και ο Σούλερ φυσικά θέλει κάποια χρήματα, εννοείται. Το μπάτζετ του Ηρακλή θα είναι μειωμένο σε σχέση με πέρσι, λόγω του κορονοϊού. Και επίσης να πούμε ότι είναι πολύ κοντά στον Βεργίνη ο Ηρακλής. Αυτά όσον αφορά έτσι μια γρήγορη ενημέρωση για τα μπασκετικά. Χθες για τους παίκτες που σου είπα για τον Άρη τα είπα. Τα είπα όλα, Κώστα. Μπράβο, Χρυσά. Το Λιόπουλο και Αγραβάνη παίρνω δηλαδή. Αγραβάνη ομαδάρα κάνω. Αγραβάνη θέλεις, δεν παίρνεις. Είναι ένας παίκτης που είναι στα υπόψη και το λέμε γιατί, ναι, ενδιαφέρει και ο Άρης έχει κάνει κίνηση. Όμως ο Αγραβάνης έχει ένα περίεργο καθεστώς ιδιοκτησίας. Ανήκει στην ΑΕΚ, δόθηκε στο Περιστέρι, έχει τριετές συν δύο χρόνια συμβόλαιο, είναι κάτι περίεργο. Α, μάλιστα. Άρα δανεικός θα έρθει. Δεν ξέρω τώρα, μήπως άμα είναι τριετές συν δύο, μήπως τον αφήσει ελεύθερο η ΑΕΚ και μετά έρθει στον Άρη, δεν ξέρω. Από ΑΕΚ μπορώ να πάρω δανεικό, έτσι, από Ολυμπιακό απαγορεύεται. Ναι, ρε, ναι. Εντάξει, και, και από Ολυμπιακό, άμα πάρει, τι θα γίνει δηλαδή. Εντάξει. Έτσι κι αλλιώς κάνεις ό,τι θες. Όχι, από αθηναϊκές ομάδες από αυτούς δεν θέλουμε. Εντάξει, okay. Λοιπόν, ωραία, Κώστα. Άρα 15 Σεπτεμβρίου. Θα πάμε, θα κληρωθεί και ο Άρης στο ποδόσφαιρο με κυπριακή ομάδα και θα πάμε μαζί στη Λευκοσία. Ναι. Βασικά είναι πολύ κοντά, ενημερώνουμε από Νίκο Παπαδόπουλο. Είναι, λέει, δίπλα στο σπίτι του.
Ναι, αλλά το αεροδρόμιο κατεβαίνουμε Λάρνακα ή Πάφο, νομίζω. Η Λευκοσία δεν έχει αεροδρόμιο. Εντάξει, είναι Κώστα, οι αποστάσεις είναι πάρα πολύ μικρές. Πήγαμε το καλοκαίρι. Σαρίθα Θεμπόμπο, 74 χιλιόμετρα είναι. Ξέρεις πόση ώρα δηλαδή είναι, 45 λεπτά. Γιατί να πάω 45 λεπτά, αρχίλε, με το λεωφορείο. Κατέβα, ανέβα, ξεκίνα, κάνε. Ωραία, μην πας. Τέλος πάντων, όχι εγώ. Τι να κάνουμε, ρε φίλε. Εδώ άμα πας στο Μίνσκ θα κάνεις 18 χρόνια να πας. Στο Νοβγορόντ. Εκεί. Ναι. Λοιπόν, ωραία. Έχουμε κάτι άλλο μπασκετικό να πούμε. Τώρα έτσι όπως είμαι... Όχι. Μία κρανίο, όχι. Ωραία. Αλλά να πούμε ότι γίνεται προσπάθεια να παίξει η Λάρισα. Ναι, βέβαια. Γίνεται προσπάθεια να παίξει η Λάρισα. Για ποιο λόγο τη ρίξανε, δεν έχει βάλει το μετοχικό κεφάλαιο. Δεν έβαλε το μετοχικό κεφάλαιο. Πόσο καιρό μου το λες αυτό, 2 χρόνια είναι που δεν το έχει βάλει. Όχι, ένα, από φέτος. Ένα. Εντάξει. Όχι, το βάλανε οι άνθρωποι, αλλά κάνανε λάθος λογιστικά, τα βάζανε αλλού, βάζανε, πληρώνανε, κάνανε δηλαδή πράγματα που... Ναι, ναι. Στον Άρη, άμα ήταν, τότε θα τα βρίσκανε. Εντάξει. Σερίσανθε, ο Άρης έπαιξε, σου είπα πως έπαιξε φέτος. Άσε μας τώρα κι εσύ. Όπως θα παίξει ο Ηρακλής του χρόνου. Άντε, γεια. Ο Ηρακλής είναι φοροτεχνικά και λογιστικά η πιο καλή ομάδα... Αφού έχει Δρακόπουλο, ρε φίλε. Φίλος μου ο πρόεδρος. Ούτε με έχει δει ποτέ. Έγινε, ευχαριστούμε, ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Αυτά λοιπόν από Κώστα Κούση, μας έδωσε και τις λεπτομέρειες από την κλήρωση. Ο φίλος ο Κώστας, έχουμε μηνύματα αρκετά, θα διαβάσουμε όλα. Ο φίλος ο Κώστας λέει, επιστρέφω το μήνυμα του διπλανού σου προς ομοειδεάτες μου Αριανούς. Μην τρελαίνεστε με το διπλανό του Χρύσανθου, που προσπαθεί να δικαιολογήσει τα δικαιολόγητα περί πολυιδιοκτησίας. Κάπως πρέπει να δικαιολογήσει και να προσανατολίσει τα γεγονότα ότι ξυλώθηκε ολόκληρο το δούσου της Ξάνθης. Δεν κάνανε μεταγραφές λόγω μπαν φουφουπού. Πληρώνουν 3 φορτηγά λεφτά σε γουναρικά τύπου Βέρμπλουμ. Η κακιά Μαρούπα που τώρα τα λέει για την παοκάρα μας. Επειδή μία δεκαετία αντάλλασαν γλωσσόφυλλα με το θείο τον Original. Α, τα μετράει κάθε φορά, λέει και κάτι διαφορετικό. Και όταν τελείωσε τα γλωσσόφυλλα με το θείο, το γύρισα σε κρουασάν και τόσα με τόσα πολλά. Αλλά που με το μυαλό τους πιστεύουν ότι ξεχάσαμε. Και λέγει κάποια άλλα πράγματα τα οποία δεν είναι προς ανάγνωση. Ο φίλος ο Αντώνης μας προτρέπει να σταματήσουμε να μαλώνουμε στέριο. Με μήνυμα στην SMS-γέρα μας. Ο φίλος ο 6938 λέει: Χρύσανθε, μπράβο για την κίνηση της ΠΑΕ, αν και άργησε. Ηθικά ήταν απέτηση του κόσμου του Άρη στη συνέντευξη τύπου να τα βγάλει όλα στη φόρο και για την ΕΠΟ. Και ο φίλος ο 6970 λέει: όταν η προκαταβολή του Γιαννιώτα έγινε μανταλάκια στη Λιόν, σε έδιωξαν από το άρμα, Χρυσανθούλη μου, και έπεσες. Απλά θα σου πω, φίλε, ότι η ΠΑΕ Άρης είναι η μοναδική η οποία την προκαταβολή την επέστρεψε και μάλιστα με τηλεοπτικά δικαιώματα. Κανονικότατα, όταν ήταν ο Αντώνης Ζαμπέτας διοίκηση, επέστρεψε τα χρήματα στον Ολυμπιακό, σε αντίθεση με άλλους που από ό,τι φαίνεται τα κρατούσανε. Ο Αναστάσιος λέει: Τάτος Διαμαντάκος, Ζαραδούκας Κλικόπουλος, Φιλιά Γκαγκάτση με οδοντίατρο, Πεντάρε σε Τρίπολη και Λιβαδιά, αλλά δεν έσκυψε στο Βαγγέλα. Δεν έσκυψε, Κώστα, όχι ποτέ. Ο Άρης είναι ο μόνος ανεξάρτητος στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Αλήθεια. Και γι' αυτό τον κυνηγάνε και γι' αυτό δεν έχει βρει ποτέ τον δρόμο του. Σωστό. Τον έχει βρει τον δρόμο του. Και όποτε βρίσκει και εσάς τον δρόμο του, πράττει αναλόγως. Ναι. Σε προτρέπει να κάνεις υπόθετο την εισήγηση της ΕΕΑ φίλος του ΠΑΟΚ να σταματήσει να λέει ο Χρυσάνθος για ΠΑΟΚ και Ξάνθη. Αυτός είχε λυσάξει να λέει ότι καταδικαστήκαμε σε 3 δικαστήρια. Σε 2. Σε 3, γιατί εγώ δεν θα μπορούσα ποτέ να πω 3 δικαστήρια, φίλε, γιατί η ΕΑ δεν είναι δικαστήριο. Φτάνει με την προπαγάνδα του Ολυμπιακού στη Θεσσαλονίκη. Βέβαια, προπαγάνδα του Ολυμπιακού στη Θεσσαλονίκη. Εντάξει, εννοείται. Όταν είναι μόνο υπέρ του ΠΑΟΚ η προπαγάνδα του Ολυμπιακού να τη λέμε στη Θεσσαλονίκη. Όταν είναι εναντίον του, να μην τη λέμε. Πάμε παρακάτω. Όχι, δεν έχω κάτι παραπάνω. Ωραία. Άρα με αυτό το μηνυματάκι μπορούμε να πάμε σε break. Ολοκλήρωσαν οι φίλοι του ΠΑΟΚ που στέλνουν μηνυματάκια. Προφανώς. Γυαλιά ηλίου σήμερα. Βέβαια. Εχθές δεν δώσαμε. Θα δώσουμε σήμερα. Θα δώσουμε Τετάρτη, σήμερα δηλαδή, Πέμπτη και Παρασκευή. Αφού δώσουμε την Τρίτη. Ωραία. FM και ονόματε επώνυμο. Η γνωστή διαδικασία στο 54222. Ο νικητής κερδίζει ένα γυαλί λίγου 65 ευρώ από το Opticon Express. Όλοι οι υπόλοιποι κερδίζετε που έχετε στείλει μήνυμα μια δωροπιταγή 50 ευρώ πάλι από το Opticon Express να την εξαργυρώσετε όπως εσείς νομίζετε. Παύλου Μελά 11 στο κέντρο. Ένα κατάστημα 26 Οκτωβρίου 28 στα δικαστήρια το δεύτερο και Πολυτεχνείου 23. Στη Νέα Ευκαρπία, το τρίτο κατάστημα, το Opticon Express. Παραλαμβάνω, FM και ονόματε επώνυμο στο 54-222. Έχετε μια ώρα. Εντάξει, προλαβαίνετε.
ονοματεπώνυμο μόνο, οπωσδήποτε χρειαζόμαστε. Και... το Ρίτζεσι Καζίνο ήταν μαζί μας την πρώτη ώρα της εκπομπής και το ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό. Μην ξεχνάτε και εσείς οι καπνιστές πλέον έχετε τους δικούς σας υπαίθριους χώρους παιχνιδιών όπου επιτρέπεται το κάπνισμα και μπορείτε και να παίζετε και να καπνίζετε, γιατί το αντιλαμβάνω, εγώ δεν είμαι καπνιστής, αλλά μου λένε όλοι οι καπνιστές ότι πάει με το παιχνίδι, το τσιγάρο, ή μάλλον δεν γίνεται να παίξω χωρίς να καπνίζω. Οπότε, ορίστε, δημιουργήθηκαν και οι νέοι υπαίθριοι χώροι παιχνιδιών όπου επιτρέπεται το κάπνισμα. Θυμίζω 12 το μεσημέρι με 4 τα ξημερώματα ανοιχτό το Regency Casino Θεσσαλονίκη. Και μαζί μας ο Μαρμαρίδης, δεκαετίες τώρα, πρώτο όνομα στο έπιπλο, είτε για το σπίτι σας, είτε για το εξωτερικό σας, είτε για την επαγγελματική σας στέγη. Τρία μεγάλα καταστήματα στην Θεσσαλονίκη και στο κέντρο της πόλης στη Τζιμισκή, πολλά καταστήματα στην Αθήνα και φυσικά marmaridis.gr για να δείτε ό,τι χρειάζεται με την ησυχία σας, να ενημερωθείτε για το νέο πλάνο δόσεων χωρίς προκαταβολή και χωρίς πιστωτική κάρτα. Θυμίζω, δωρεάν μεταφορά εντός Αττικής και Θεσσαλονίκης από τον Μαρμαρίδη. Αυτό που θα πάρετε και θα το έχετε μια ζωή, δεν θα κλείτε τα λεφτά σας και θα έρθει σπίτι σας πολύ γρήγορα αν ψωνίσετε από το marmaridis.gr και όχι σε κανένα οχτάμινο αν παραγγείλετε από το φούφουτος.gr, εντάξει, και το ίδιο ισχύει φυσικά και αν πάτε σε ένα από τα τρία μεγάλα φυσικά καταστήματα του Μαρμαρίδη. Ωραία, πάμε στο break και επιστρέφουμε. Δεύτερη ώρα ξεκινάμε. Έχουμε και μάτς μέσα σε όλα τα άλλα. Μαζί μας είναι η Inter Veten, ο επίσημος χορηγός της ελληνικής Super League. Live streaming, υπηρεσία cash out, κορυφαίες αποδόσεις στα φαβορή. Να τα δούμε λίγο, Στεριό, πόσο τα μάτς τι μας δίνουν σήμερα, έτσι να κάνουμε μια κουβεντούλα πάνω και σε αυτά. 1-15 ο Άρης. 1-15. Βέβαια, φαβορί. 1-15. Και 12 ήρωες. 16 είναι, γιατί λέτε 12, αφού είναι 16. 3-18 ο Άρης, 3-53 ο Τοχή, 2-47 ο Παναθηναϊκός. Φαβορί το Παναθηναϊκό δίνει. Φαβορί. Ναι. 4 ο ΠΑΟΚ το διπλό, 3-42 το Χ, 2-18 η ΑΕΚ. Λίγο, λίγο τη δίνει. 6-86 ο Άσος, 4-79 το Χ. Τον Ολυμπιακό πόσο δίνει? 1-54. 1,54 τον Ολυμπιακό. Και τον Άσο του Όφη. 6,86. Μέσα. Πολύ. Η Inter Veten πάντως σε κάθε περίπτωση είναι η εταιρεία στην την οποία πρέπει να εμπιστευτείτε, κυρίες και κύριοι. Μαζί μας και τα For All Stores. Επιλέγεις τα προϊόντα με τη σήμανση 7 Years For All και πάρε μέρος και παίρνεις μέρος στο μεγάλο διαγωνισμό γενεθλίων των καταστημάτων For All. Συμμετέχεις με οποιαδήποτε αγορά παγωτού, επώνυμων προϊόντων, energy drink, energy coffee, αναψυκτικών και φυσικά με το καλύτερο ρόφημα καφέ της πόλης, το Baroness Arabica 100%. Το μεγάλο δώρο είναι βεβαίως ένα αυτοκίνητο Peugeot 208 και άλλα 49, που δεν τα λες και μικρά, ίσα-ίσα, όταν είναι σκούτερ, ποδήλατα, κινητά, iPhone, PlayStation, φωτογραφικές μηχανές, GoPro Hero, τριήμερα στο πήλιο, όλα αυτά είναι πολύ μεγάλα δώρα. Στα For All δεν έχει μόνο πίτσα, όπου για να φας την κορυφαία πίτσα στη Θεσσαλονίκη επιλέγεις Mr. Gold. 62-85-86 για τις παραγγελίες σας. Εδώ και περίπου ένα τεταρτάκι άνοιξε η κουζίνα μας, κυρίες και κύριοι, και σας περιμένουμε. Πίτσες, μακαρονάδες, σαλάτες, καλτσόνε, πινελί, αλλά και μουσακάδες, παστίτσιο, σουφλέ, ριζότο και κάθε μέρα και κάτι καινούργιο από τον Mr. Gold. 62-85-86. Και μαζί μας τα CFD Carpets, Κολοκυθάς. Σας καθαρίζουν τα χαλιά, τα στρώματα, τα παπλώματα και τα σαλόνια που έχετε με υπολεργικά, οικολογικά, απορριπαντικά. Διακρίνονται τα CFD Carpets από συνέπεια και αξιοπιστία. 2-3-10-7-62-164. Κλείνετε ραντεβού. Οι άνθρωποι των CFD Carpets έρχονται στο σπίτι σας εδώ 48 ώρων. Παραλαμβάνουν το χαλί, το πάπλωμα, τα καθαρίζουν και όλα καλά. Πριν πάμε λίγο επιδερμικά να πιάσουμε, γιατί τα αγωνιστικά δεν έχει πολλά να πούμε. Ναι. Υποτίθεται συνάδελφος, πρόσεξε τώρα τι γίνεται. Ναι. Δηλαδή υπάρχει στον κόσμο, ρε φίλε. Υπάρχουμε εμείς, υπάρχουν και άλλοι. Είναι πολύ μάστιγα αυτό το Facebook. Ναι. Εντάξει. Α, τέτοιο συνάδελφος, τον social. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι και κανονικός. Ναι. Αλλά όταν εκφράζεται έτσι στο διαδίκτυο, για μένα δεν είναι συνάδελφος. Εντάξει, και συνάδελφοι πολλές φορές έχουν ξεφύγει. Και αλλιώς μιλάω και εγώ. Συνάδελφοι, εγώ προσωπικά δεν έχω ξεφύγει. Ούτε εγώ. Αλλιώς μιλάω στο καφενείο ή αν βγω με ένα φίλο μου, Αριανό κτλ. Ναι. Αλλά όταν έχεις δημόσιο λόγο. Εντάξει, πρέπει λίγο να είσαι προσεκτικός. Συμφωνώ. Είδε λοιπόν ο συγκεκριμένος συνάδελφος. Ναι. Μια φωτογραφία της Ραλίας Χριστίδου από τη Βουλή. Ναι. Στο Βήμα. Έκανε κάποιος ένα μοντάζ, φορούσε. Α, την είδα τη φωτογραφία, ναι, που της άνοιξαν το πουκάμισο και της προσθέσανε. Βγάλανε με φώτο το πουκάμισο, ναι. Και βάλανε. Εντάξει. Αυτό λέω. Αυτό εννοώ ότι της άνοιξε. Και έγραψε λοιπόν ο κύριος αυτός. Ναι. Το κύριος εισαγωγικά, γιατί δεν είσαι κύριος. Να μην είσαι από κάποιος άλλο. Λοιπόν. Άλλη μια χρυσή επιλογή του Αλέξη,
η Ραλία Χριστίδου από το Σκυλάδικο στη Βουλή το Τσουλί. Έγραψε ο συνάδελφος τώρα σε δημόσιο βήμα, εντάξει. Και μετά όταν καταλαβαίνει. Η φωτογραφία καταρχήν είναι μοντάζ. Ήταν παλιά. Φίλε, η φωτογραφία κάνει μπάμ ότι είναι μοντάζ. Αλλά και εγώ σου λέω δεν είναι μοντάζ. Πάλι δεν δικαιολογείται. Λοιπόν, δημοσιογράφος, οικονομολόγος. Ο κύριος αυτός. Οικονομολόγος. Εντάξει. Δεν είναι του πολιτιστικού ρεπορτάζ. Να ξέρει την Ραλία. Απλώς κοίταξε. Είναι πολύ εύκολο. Μένα μου αρέσει ω τραγουδίστρια η Ραλία πάντως. Ως πολιτικός δεν μου αρέσει. Είναι πολύ εύκολο στο Facebook. Καλά, να θίξει έναν άνθρωπο και, σε μένα το και μετά να γράψει ένα συγγνώμη. Δεν... Δηλαδή είναι ό,τι χειρότερο για μένα. Και το έλεγα στην περίπτωση ενός δραμινού φρούτου από τη Δράμα, πρώην βουλευτή. Δραμινού φρούτου από τη που Δράμα. Που είχε γράψει ο Τσετσένος και αυτά και ήρθε εδώ πέρα ο Τσετσένος και τον Ιβά Σαβίδη κτλ. Εντάξει, και όταν λοιπόν. Είχε γράψει Τσετσένος. Φυσικά είχε γράψει Τσετσένος. Να σου θυμίσω λίγο τέτοια. Η Ραχίλ. Από τη Δράμα είναι. Η Ραχίλ είναι από τη Δράμα. Τι καλό είναι να τα θυμόμαστε. Η Ραχίλ είναι από τη Δράμα. Γι' αυτό δεν λες. Όχι. Η Ραχίλ δεν είχε γράψει. Α, δεν είχε γράψει Τσετσένος η Ραχίλ. Πώς το είχε γράψει. Το όνομά του θυμάμαι. Περίμενε. Αυτός που είναι Ολυμπιακός, φίλαθος του Ολυμπιακού. Σάικ, πώς είναι. Σάικ. Μάλιστα. Έτσι, μήπως μου τον στείλανε. Περίμενε. Γι' αυτό λοιπόν λέω κάποια στιγμή ο Πάοκ πρέπει να ξυπνήσει και τα φρούτα να τα κυνηγάει μέχρι εκεί που δεν πάει. Λοιπόν, φρούτα! Εξυμνούν το Σαβίδι, τον Ιβά Σαβίδι, το τσιράκι του Πούτιν, τον λαγό κατά ομολογία του, του Τσίπρα, που μπήκε με το όπλο στο γήπεδο, αυτόν που δίνει ψίχουλα από τα δίστου για να φτιάξει στρατό από πρόβατα. Μπε! Παοξίδες δηλαδή. Δεν επιτρέπουμε να μας διχάζουν οι Τσετσένοι μετανάστες. Τα μισά κόμματα της Τουρκίας απειλούν ότι θα μας ρίξουν στη θάλασσα. Και εμείς εδώ απειλούμαστε από κάτι ανεγκέφαλους με εθνικούς διχασμούς για το ποδόσφαιρο. Στάθης Σαραφόπουλος. Πρώην βουλευτής του Νουδού στη Δράμα. Πρώην. Εγώ λοιπόν αυτό χρήσατε. Γι' αυτό δεν τον ξαναβγάλαμε. Εντάξει. Καμιά φορά απορώ με την υπομονή του Ιβάν Σαβίδη, αλλά δεν μπορώ να μπω στο πετσί του γιατί είναι ένας επιχειρηματίας και εγώ δεν είμαι επιχειρηματίας. Εντάξει, γιατί πολλοί λέμε ότι αν ήμουν εγώ Σαβίδης, δεν είμαστε Σαβίδες. Παιδιά δεν είμαι. Εγώ αν ήμουν Σαβίδης, χρήσατε. Εντάξει, για να τελειώνουν κάτι φρούτα να παίζουν με εθνικά θέματα, όχι μόνο για τον ΠΑΟΚ και τον ΑΕΚ. Θα έλεγα. Για να μην σου ταράξω τη ζωή με μηνύσεις και τρέχεις και δεν φτάνεις. Ναι. Εντάξει. Τι θα κάνεις. Λοιπόν, θα έρθεις γονατιστός από τη Δράμα. Ναι. Γονατιστός. Όπως πας στην Τίνο. Ναι, όπως πας στην Τίνο. Ναι. Μια χαρά είναι και ο δρόμος κιόλας, είναι και λιγότερα χιλιόμετρα. Πού? Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη. Στην Τούμπα. Θα υπάρχει κάλυψη από το ΠΑΟΚ TV. Για τους συνδρομητές μου. Όχι, από το Open είναι ελεύθεροι. Όχι. Από το ΠΑΟΚ TV. Άσε και τους συνδρομητές. Για τους συνδρομητές. Ωραία, και ναι. Θα έρθεις να ζητήσεις συγγνώμη. Γονατιστός. Γιατί μετά ο συγκεκριμένος κύριος μέσα εισαγωγικά. Ναι. Εντάξει, γιατί ζήτησε. Ζήτησε συγγνώμη από τον. Τέλος πάντων. Ναι. Δεν για τον Τσετσένο ζήτησε συγγνώμη ή για τα άλλα. Νομίζω για τον Τσετσένο μου. Μάλιστα. Δεν θυμάμαι. Τέλος πάντων. Ναι. Δεν ήθελα να κάνω τόσο μεγάλη παρένθεση. Θα ζητήσει συγγνώμη και μετά. Ζήτησε συγγνώμη ο συνάδελφος που είπε Τσουλί την Ραλία Χριστίδου. Ναι. Έπεσα θύμα φωτομοντάζ. Δηλαδή, εγώ σου ξαναλέω. Κατάλαβα 12. Περίμενε λίγο. Θα σου πω 12 ώρες μετά κτλ. Ζητώ από όλους σας συγγνώμη από την αυλεψία μου και ζητάω συγγνώμη από την κυρία Ραλία Χριστίδου για το διαφημιστικό προσβλητικό. Ο δικηγόρος του είπε θα σου πάρει τα σόβρακα, γι' αυτό ζητά συγγνώμη. Εγώ λέω το εξής. Εγώ λοιπόν λέω την κυρία Ραλία Χριστίδου να του πάρει τα σόβρακα. Εντάξει, θα του τα πάρει. Δεν ξέρω αν αρχεί μια συγγνώμη στο Facebook όταν κάποιον σπηλώνει με έναν τρόπο. Σωστό. Θα σου πω το εξής. Και τον γράφει, ξέρω τι θα πεις. Εντάξει. Και γράφει, του γράφει από κάτω μία ότι έχεις μάθει ας πούμε, να σέβεσαι τις γυναίκες κτλ. Και προσπαθεί ρε φίλε ο ίδιος, γι' αυτό λέω ότι είναι ψεύτικες συγγνώμες. Προσπαθεί να πείσει ότι το Τσουλί. Γιατί του λέει η κοπέλα από κάτω. Ναι. Τσουλί ουσιαστικά είναι η εκδεδόμενη γυναίκα. Σωστά, αυτό είναι. Κύριε σε νεαρή ηλικία. Όπως λέγεται και τα λοιπά. Σε νεαρή ηλικία. Όχι, δεν είναι, λέει αυτό. Τι είναι Κινέζα, ότι τέτοιο. Δίνεται, Κινέζα, κατάσκοπος. Προκλητικά ντύνεται και τα λοιπά. Και του λέει, δεν έγραψε, λέει Τσόλι, που περιγράφει αυτό, ότι ντύνεται προκλητικά αυτό και τα λοιπά. Έγραψε Τσουλί. Όχι, λέει, είναι το ίδιο και μιλάω ελληνικά σωστά και να καταλαβαίνετε. Γι' αυτό καταλαβαίνεις λοιπόν ότι τέτοιοι άνθρωποι. Εγώ σου λέω λοιπόν το εξής. Το διαδίκτυο. Δεν είναι. Και είναι και συνάδελφοι. Δεν είναι φωτομοντάζ. Και είναι πραγματική η φωτογραφία και η κοπέλα έχει πλούσια τα LA. Και η φωτογραφία λοιπόν δείχνει. Δεν έχουν γίνει περίμενε, έτσι. Περίμενε. Αυτό τι πάει να πει. Ότι πρέπει τίποτα. Να την ξεφωνήσεις και να τη βρήσεις ή όποια ωραία γυναίκα φοράει ένα λίγο πιο προκλητικό ρούχο αυτομάτως είναι και τάνα.
Εκεί που ξεκινάει. Όχι αν είναι αληθινή η ψεύτικη φωτογραφία. Δηλαδή, αν ήταν αληθινή η φωτογραφία, δεν ζητούσε του συγγνώμη αυτό. Όχι. Όχι. Εκτός αν έλεγε ο δικηγόρος του, έκανε επική βλακεία. Έκανε, όντως. Εντάξει, μάζεψε του γιατί θα μας τα πάρει όλα. Τέλος πάντων. Υπάρχουν πολλοί γκάγκες. Δεν μου αρέσουν γενικότερα και τα θέματα των συναδέρφων. Τα θεωρώ πολύ έτσι φθηνά και υποτιμητικά. Δείτε το ντεκολτέ της Όλγας Κεφαλογιάννη από τη Βουλή και τη φούστα της Έλενας Ράπτη. Εντάξει, το θεωρώ δημοσιογραφία, χρήσανθε του κόλου αυτό. Εντάξει, παντού το. Εντάξει. Οπουδήποτε και στον αθλητισμό, δεν είναι σε εμάς. Οι συνάδελφοι δημοσιογράφοι. Και λέγονται συνάδελφοι. Συγγνώμη, οι συνάδελφοι που είναι ειδικά στην Ιταλία και στην Ισπανία, οι καλονές, οι οποίες είναι συνάδελφοι ανάλογα με το πόσο τα booms είναι μεγάλα ή οτιδήποτε άλλο, δεν έχουν αντίστοιχο προμοτάρισμα εντός εισαγωγικών. Όχι, εγώ απλά θέλω να σου πω ότι. Αντίστοιχα ρεπορτάζ δεν υπάρχουν. Δημοσιογράφος, εγώ και εσύ και πολλοί ακόμα. Δημοσιογράφος και αυτό και αυτός που γράφει, δείτε τι φόρεσε η Kim Kardashian και πατήστε εδώ. Είναι τέτοιο. Αυτό να το ρωτήσεις, καλλιτεχνικό, καλλιτεχνικό ρεπορτάζ. Όχι, δημοσιογράφος δηλώνει. Καλά, δημοσιογράφοι δηλώνουν. Δημοσιογράφοι δηλώνουν και οπαδοί. Και οπαδοί που έχουν πάρει μικρόφωνο στα ραδιόφωνα ή γράφουν ένα δικό του site στα blog. Καλά, okay. αυτό είναι όλοι οι δημοσιογράφοι δηλώνουν. Αυτό είναι άλλη ιστορία. Εντάξει, υπάρχουν και δημοσιογράφοι καλοί. Υπάρχουν που πινελικών δημοσιογράφου ανεξάρτητα ποιο λέει τι, όλου. Αλλά εμάς μας αρέσει να δημοσιογραφούμε στο Facebook και να πάρουμε ένα εξάρτητο. Είναι εύκολο ο καθένας να λέει ότι ο Χρήστα, ας πούμε, τα παίρνει από τον Ολυμπιακό. Μπορεί ο καθένας να βγει και να το πει και να το γράψει και να το κάνει. Δεν υπάρχει κανένας έλεγχος στην Ελλάδα. Ναι. Αλλιώς δεν ήθελα απλά για το συγκεκριμένο που λες. Αυτού νου και πολλών ακόμα που δυστυχώς για μας υπάρχει το Facebook και έχουν όλοι αυτοί δημόσιο λόγο. Εντάξει. Και ο κόσμος έχει όμως. Δεν αρκεί να είσαι δημοσιογράφος. Και ο απλός κόσμος μπορεί να μπει και να γράψει την κάθε βλακεία του. Αν πήγε δημοτικό γυμνάσιο, κοινωνικά αμόρφωτος. Εντάξει. Απέδευτος δηλαδή. Επειδή έχει 10, 20 φίλους, 30, 40, νομίζω ότι στη ζωή του μπορεί να εκφέρει άποψη για όλα. Για το παιδάκι που βιάστηκε, για τη γυναίκα που λείπει, για την μάνα που σκότωσε τον άντρα, για την οικονομία της χώρας, για τα εθνικά θέματα, για τα αθλητικά. Όλα αυτά ένας, ο κάθε αμόρφωτος. Αυτό είναι το αρνητικό των social, γιατί τα social είναι ακριβώς αυτό που λένε. Είναι social, είναι ένα μεγάλο καφενείο. Την ίδια στιγμή, ας κρατήσουμε τα θετικά, όπως στην περίπτωση του κοριτσιού που το είχε απαγάγει η τύπισσα, τα social εκεί βοήθησαν. Υπάρχουν και περιπτώσεις που κάνουν το αντίθετο. Καλό είναι κάποια στιγμή, δεν ξέρω. Ήταν να γίνει, δεν προχώρησε, θα προχωρήσει. Βλέπω κάτι συντάξεις που πέφτουν τώρα εδώ. Αυτά τι είναι, οι κανονικές συντάξεις, 2.600, 2.500, τέτοια θα πάρουμε κι εμείς. Όχι, Δεν τι? Ξέρω να δει ποιοι και πότε και ποιοι το δικαιούνται και πότε κάτι θα πάρουν. Κάτι τέτοια λέει, 2.500 λέει έπαιρνε ο ένας, 2.400. Βρέχουν λεφτά. 2.400 ο άλλος. Τι συντάξεις είναι αυτές, Ζεφίλ. Λοιπόν, παιχνίδι σήμερα στις 9.30, τα λέω εντάξει. 9.30 τελικά είναι, όχι 9, την άλλη φορά ήταν 9. Γιατί βασικά ο Ζάχος με ρωτούσε. Ο Ζάχος με ρωτούσε τι ώρα θα φύγει, γι' αυτό σου το λέω. Ο Ζάχος ήταν 7 η ώρα εδώ στο στούντιο. Δεν νομίζω να κάνω λάθος. Ξανατσεκάρω. 9.30 είναι. Επειδή είναι Nova, μάλλον 9.30. Το άλλο ήταν 9 γιατί ήταν PAOK. Γιατί ήταν PAOK TV, γι' αυτό ήταν 9. 2, 7 και 4. Λοιπόν, ωραία. 9.30 αρωριστικά, ωραία. 9.30 χωρίς Ελκαντορή. Ο PAOK μειώνει εκ των πραγμάτων τις επιλογές για τη μεσαία γραμμή. Αφού λείπει και ο Πέλκας που είναι off για όλα τα play-off και θα μπορούσε. Τι έπαθε αυτός. Έχει θέμα κι αυτός. Ας ελπίσουμε να είναι αντιπότημα της προετοιμασίας κανονικά. Λοιπόν, Μαωρίσιο Εσίτη και ο Τσιγκάρας φαντάζομαι στον πάγκο. Αυτοί οι τρεις είναι για τον άξονα της μεσαίας γραμμής. Οτιδήποτε άλλο γίνει θα μιλάμε για μεγάλη αρχημία. Δεν το συζητάμε. Αν όλοι είναι στο ίδιο επίπεδο, δηλαδή όσοι παίξανε με τον Ολυμπιακό δεν έχουν θέμα και έχουν κάνει τη σωστή αποκατάσταση και είναι ok και δεν είναι δηλαδή παραπάνω κουρασμένοι από το κανονικό. Νομίζω ο ΠΑΟΚ θα κατέβει με Πασχαλάκη, Ροντρίγκο στα δεξιά, όλη την πλευρά, ο Γιαννούλης από τα αριστερά. Βαρέλα και Μιχαηλίδη σίγουρα. Θα περιμένουμε να δούμε μέχρι τελευταία στιγμή αν ο Σβιντέο Ίγκασον είναι ok ή αν είναι ενοχλήσεις που νιώθει δεν του δώσουν φανέλα βασικού. Βαρέλα λοιπόν. Μιχαηλίδης και Ίγκασον ή Βαρέλα, Μιχαηλίδης και Μιχάη. Δεν υπάρχει κάτι που να δείχνει ότι ο Φερέιρα θα αφήσει την τριάδα που τον έβγαλε ασπροπρόσωπο στο μάτς με τον Ολυμπιακό. Γιατί η αλήθεια είναι ότι ο ΠΑΟΚ δέχτηκε ελάχιστες φάσεις και κέρδισε και τη μάχη του κέντρου. Αλλά τώρα είπαμε λείπει ο Ελκαντουρί. Μαωρίσιο και Εσίτη
Και μπροστά νομίζω τα κουκιά είναι μετρημένα. Θα πάει ο ΠΑΟΚ, θεωρώ εγώ, με Λιμνιό στα δεξιά, Τζόλι στα αριστερά ή το ανάποδο, δεκάριο Μπίσεσβαρ και στην κορυφή ο Ακπουμ. Ο Σβιντέρσκι προέρχεται από ένα μικρό πρόβλημα, έκανε κανονικά προπόνηση χθες. Είναι στην αποστολή φυσικά, που έμεινε στην Αθήνα μετά το μάτς με τον Ολυμπιακό. Έτσι έχουν τα δεδομένα του ΠΑΟΚ για την ενδεκάδα. Αυτό που έχει σημασία είναι ο ΠΑΟΚ να παρουσιαστεί το ίδιο ζωηρός και αποτελεσματικός στη μεσαία γραμμή, να κερδίσει τη μάχη του κέντρου με την ΑΕΚ και να κάνει γκολ μία από τις ευκαιρίες που θα δημιουργήσει. Θα δημιουργήσει ο ΠΑΟΚ φάσεις, το θεωρώ σχεδόν αυτονόητο και αναμενόμενο. Καλό θα είναι μία, δύο, όσες φάσεις χρειαστεί να στείλουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ την μπάλα στα δίχτυα, θα είναι καλό να τελειώσει σήμερα η ιστορία της δεύτερης θέσης, για να παραμείνει το κλίμα έτσι καλό σε γενικές γραμμές, όπως είναι. Εντάξει, δεν πετάει ο κόσμος στα σύννεφα, ούτε βγαίνει γυμνός στους δρόμους και πανηγυρίζει, αλλά σίγουρα πριν από μία εβδομάδα το κλίμα ήταν Μεγάλη Παρασκευή. Σήμερα το κλίμα είναι Μεγάλο Σάββατο. Γενικότερα από την απόφαση του ΚΑΣ και μετά, δηλαδή από την Παρασκευή το μεσημέρι και μετά, τα πράγματα φαίνεται να γίνουν. Μετά τη Μεγάλη Παρασκευή, το Μεγάλο Σάββατο, Ρεστέριο. Άρα σήμερα θα είναι Κυριακή του Πάσχα. Βολεύει. Αν κερδίσει ο ΠΑΟΚ την ΑΕΚ, θα είναι μια ψιλοκυριακή του Πάσχα. Γιατί θα έχει και. Θα στείλει ο ΠΑΟΚ ακόμα ένα μήνυμα στην ΑΕΚ μετά τους δύο τελικούς που πήρε στο ΆΚΑ και τους τρεις γενικότερα τίτλους που πήρε κόντρα στην ΑΕΚ. Θα είναι και ένα χτύπημα στην ΑΕΚ, αν στην έδρα της γνωρίζει την ήττα. Εντάξει, να τελειώσει αυτή η ιστορία, αν γίνεται και σήμερα το βράδυ. Να μην περιμένουμε μέχρι την Κυριακή, να μπορούν και οι άνθρωποι της ομάδας να ξέρουν πλέον με ημερομηνίες ότι ο ΠΑΟΚ θα παίξει 25-26 Αυγούστου, να οριστικοποιηθεί η προετοιμασία, οι ημερομηνίες από 3 μέχρι 17 του Αυγούστου, να κλειστεί ενδεχομένως και να κλειστούν 2-3 φιλικά, να αρχίσουν να φεύγουν οι παίκτες που είναι να φύγουν, οι δανεικοί, ποιοι θα έρθουν στην προετοιμασία, πιτσιρικάδες, ποιοι θα πάρουμε, να τρέξει λίγο το ζήτημα. Καλό θα είναι για όλους λοιπόν να τελειώσει σήμερα η ιστορία αυτή. Φυσικά είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ δεν βγάζει τη σιγουριά που έβγαζε πέρσι. Οπότε 9.30 ώρα, ζωντανή μετάδοση από τον Λίμπερο, να δούμε αν θα καταφέρει ο ΠΑΟΚ να τελειώσει από σήμερα την υπόθεση της δεύτερης θέσης. Αυτά. Πιάσε λίγο και του Άρη επιδερμικά χρήματα όπως έκανα εγώ. Μια μισή είμαστε. Οπότε θα πάμε στον break τώρα και μετά θα πω για τον Άρη. Να πω ότι ο Χάβος συνεχίζει στον Πανετολικό. Φίλος μας. Αφού πέτυχε. Από τους ελάχιστους Έλληνες προπονητές που νομίζω ότι έχει να δείξει κάτι. Έτσι θεωρώ εγώ. Δηλαδή δεν είναι μυρωδιάς. Δεν έπαιξε μπάλα απλά και τώρα εξαργυρώνει την καριέρα του και δεν ξέρει τι του γίνεται. Νομίζω ότι εντάξει, είναι προπονητές που το παλεύει και δουλεύει. Και στον Πανετολικό έχει βρει, ας πούμε, την Ιθάκη του ή την ομάδα που του ταιριάζει. Και του οφείλεται, νομίζω, σε πολύ μεγάλο βαθμό το ότι ο Πανετολικός δεν θα πέσει στη Β' Εθνική. Γιατί το ξεκίνημα ήταν αποκαρδιωτικό. Κατάφερε και τον κράτησε με την νίκη που πέτυχε προχθές. Νομίζω ότι το πέτυχε 100% ότι στον Παράζ πάει. Πάει στον Παράζ. Άμα κερδίσει ξανά, δεν την έχει την ισοβαθμία. Δεν νομίζω. Νομίζω έχει σωθεί ο Πανετολικός. Λοιπόν, πάμε στο. Όχι. Πάει σε Μπαράζο γιατί έφερε ισοπαλία με την Ξάνθη και είχε τερματίσει ψηλότερα η Ξάνθη. Τέλος πάντων. Θα το δούμε. Αν έχει δηλαδή ενδιαφέρον, νομίζω θέλει ένα βαθμό για να μην παίξει Μπαράζ. Σε κάθε περίπτωση, ο Μάκης Χάβος συνεχίζει στον Πανετολικό. Λοιπόν, και πάμε. Ο Μάκης θέλει τον Παντελίδη. Καλά, δεν το βλέπω, αλλά τέλος πάντων. Δύσκολα τον βλέπω. Έχει μείνει. Δήλωση του Παντελίδη όταν έκανε ο Ατρόμητος να βάλει γκολ καμιά 10-11 μάτς. Ναι. Έχουμε λέει επιθετικό πρόβλημα. Δεν μπορούμε να το λύσουμε. Θα πει στον αέρα και θα φωνάξουμε κάποιον άλλο προπονητή. Σάββα να το λύσουμε. Δεν μπορείς, εντάξει. Λοιπόν, πάμε στο break το τελευταίο και επιστρέφουμε. Πάμε σιγά σιγά προς το τέλος. Εσείς μπορείτε να στέλνετε μηνυματάκια FM και ενώ ονοματεπώνυμο αποστολή στο 54222 για ένα γυαλάκι ηλίου από τα Opticon Express. Σε περίπου 20 λεπτάκια θα κάνουμε την κλήρωση. Για να βγάλουμε τον νικητή. Λοιπόν, ο Άρης παίζει 7 και 4 με τον Παναθηναϊκό. Σε παιχνίδι που θεωρητικά
Την ίδια ώρα θα παίζει βέβαια και ο Όφη Ολυμπιακός, αλλά ο Άρης, για να μην εξαρτάται από κανέναν άλλον, θέλει ένα βαθμό για να σφραγίσει και τυπικά την πέμπτη θέση. Στην ουσία όμως θέλει τη νίκη στο σημερινό παιχνίδι απέναντι στον Παναθηναϊκό. Θυμίζω ότι όταν οι ομάδες είχαν κανονικά τα ρόστερ τους, ο Άρης φιλοδόρησε με 4 γκολ τον Παναθηναϊκό και στο πρωτάθλημα το παιχνίδι έληξε 0-0 στην Αθήνα. Δεν είχε δεχτεί δηλαδή γκολ μέχρι τα play-off από τον Παναθηναϊκό ο Άρης. Φιλοδοξεί σήμερα να κάνει μία ακόμα νίκη, την τρίτη στο πρωτάθλημα. Στη διαδικασία των play-off βέβαια, έτσι. Καθώς έχει κερδίσει 2 φορές τον Όφη. Τα θέματα του Άρη είναι γνωστά. Αυτό το οποίο είναι το επιπρόσθετο είναι ο Κόρχο, το οποίο είναι τραυματίας. Έχει ενοχλήσει το γόνατο και δεν μπορεί να αγωνιστεί σήμερα και δύσκολα θα παίξει και την Κυριακή. Ο Σόουζα από την άλλη, που θα είναι ο αντικαταστάτης, δεν έχει ξεπεράσει στο έπακρο τον τραυματισμό του, αλλά θα παίξει. Άρα έχει 15 παίκτες στην αποστολή ο Ένινγκ για το συγκεκριμένο παιχνίδι και να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Ιδιαίτερες άλλες αλλαγές δεν μπορεί να κάνει. Ο Κουέστα λογικά θα είναι κάτω από τα δοκάρια. Ο Βελιζίσης με τον Ρόουζ ή τον Μπακαλιάνη στο κέντρο της άμυνας. Ανάλογα με το ποιος θα πάει στο κέντρο της άμυνας, θα πάει και στο αριστερό ή στο δεξί άκρο, στη θέση του Κόρχουτ δηλαδή. Λογικά ο Σόουζα θα πάει δεξιά και ο Μπακαλιάνης αριστερά. Λογικά λέμε, μπορεί να είναι και ανάποδα οι θέσεις. Μπορεί να είναι ο Ρόουζ δεξιά, ο Μπακαλιάνης στο κέντρο της άμυνας που το βλέπω και πιο λογικό και ο Σόουζα αριστερά, ή ο Ρόουζ αριστερά και ο Σόουζα δεξιά. Η τετράδα όμως λογικά θα είναι αυτή. Τώρα το πώς θα τους μοιράσει μέσα στο γήπεδο ο Ένινγκ είναι δικό του ζήτημα. Μπροστά στα χαφ θα είναι ο Ματίγια με τον Σάσα και από εκεί και έπειτα ο Νίκο Μαρτίνες, ο Μπρούνο Γκάμα, ο Φετφατζίδης και ο Μαντσίνη θα αποτελέσουν τους 4 ποδοσφαιριστές στην επίθεση της ομάδας. Αλλάζουν και συχνά θέσεις ο ένας με τον άλλον. Λογικά θα έχουμε Φετφα δεξιά, Νίκο Μαρτίνες αριστερά, Μπρούνο Γκάμα και Μαντσίνη ντουέτο επιθετικό, ή θα πάει ο Μαρτίνες πίσω από τον Μαντσίνη και ο Μπρούνο Γκάμα θα πάει στην αριστερή πλευρά. Έτσι, όσοι αυτοί αλλάζουν θέσεις συχνά πυκνά μέσα στο παιχνίδι. Από εκεί και πέρα οι επιλογές θα είναι λιγοστές στον πάγκο. Ο Διαμαντόπουλος, ο Μπακούτσης είναι οι 2 ποδοσφαιριστές. Θα είναι και ο νεαρός ο Τσαγκαλίδης, ο οποίος είναι αριστερό μπακ. Είναι ένα παιδί το οποίο πλέον μπορεί να παίξει, αν το επιλέξει ο Ένινγκ. Απλά θέλει και ο Ένινγκ να τον πάει σιγά σιγά γιατί προέρχεται από χιαστούς. Είναι όμως κανονικά στη διάθεση του προπονητή. Έχει αποθεραπευτεί το παιδί και βέβαια και ο αναπληρωματικός θερματοφύλακας ο Έμαν θα βρίσκεται στον πάγκο. Επαναλαμβάνω, δεν είναι τραυματίας ο Κόρχουτ. Με τον Κόρχουτ θα ήταν 16 ομάδες ή οι παίκτες. Με τον Σούντγκρεν που είναι εκτός για πειθαρχικούς λόγους 17 και αν και ο Ντουάρτε 18, θα είχε δηλαδή 18 παίκτες διαθέσιμους. Αλλά τραυματισμοί, η τιμωρία του Σούντγκρεν και ο τραυματισμός του Κόρχουτ αναγκάζει τον Άρη σήμερα να έχει 15. Απ' την άλλη, ο Παναθηναϊκός έρχεται με πολύ πιτσιρικαρία. 14 Έλληνες παίκτες έχει στην αποστολή, χωρίς Διούδη. Κατά τα άλλα, νομίζω θα δώσει και ο Δόνης, όπως το συνηθίζει άλλωστε, ευκαιρία και σε κάποια νέα παιδιά. Αυτό είναι το κέρδος του Παναθηναϊκού φέτος. Με αρκετά νέα παιδιά, δεν ξέρω τώρα με όλες τις μεταγραφές και την λογική που έχει ο Ρόκα, αν θα έχουν ευκαιρίες και τη νέα σεζόν. Αλλά σε κάθε περίπτωση, φέτος έχουν καταφέρει αρκετά πράγματα. 7 και 4 το μάτς στο κλεάν της Βικελίδης. Τελευταίο παιχνίδι για τη σεζόν και μένει πλέον να δούμε πώς θα ολοκληρωθεί η χρονιά για τον Άρη με όλα αυτά τα σκαμπανεβάσματα τα οποία είχε η σεζόν, με τον μεγάλο στόχο του κυπέλου να χάνεται στο 96 και στην παράταση κατ' επέκταση με τον γκολ που πέτυχε ο Λιβάγια, και να μένει το γεγονός ότι η ομάδα, έστω και με όλες αυτές τις δυσκολίες και με τον μπαν και με όλα αυτά τα ζητήματα, κατάφερε να πετύχει την ευρωπαϊκή έξοδο και στις 17 Σεπτεμβρίου θα δώσει ευρωπαϊκό παιχνίδι για το Europa League. Για το μπάσκετ να σου πω, πέρα από αυτά που είπε με τον Κώστα, ότι
Κατά τα φαινόμενα Φλιώνης, Μιλόσεβιτς και Ντραγκίσεβιτς, με βάση το ρεπορτάζ που διαβάζω του Αντώνη Γκάτζιου στο Λαμπαουτάρης, θα συνεχίσουν στην ομάδα. Κάτι που είναι θετικό χωρίς καμιά αμφιβολία. Αν προσθέσουμε και τον Τολιόπουλο, πάει να δημιουργηθεί μια ομάδα η οποία έχει κάποιες προοπτικές. Βέβαια και στο μπάσκετ του Άρη, όπως και στο ΠΑΟΚ, το ζήτημά τους είναι το κατά πόσο θα αφήσουν έξω από την καθημερινότητά τους τα προβλήματα του παρελθόντος και τα οικονομικά ζητήματα του παρελθόντος και πώς θα τους επηρεάσει ή όχι αυτό, ώστε να παρουσιάσουν ένα αξιόμαχο σύνολο. Λοιπόν, στο φινάλι της εκπομπής θα μιλήσουμε λίγο με τον Ραφαήλ. Ραφαήλ, τι γίνεται? Ραφαήλ. Καλησπέρα, παιδιά. Ένας είναι ο Ραφαήλ, ρε φίλε. Ποιος είναι ο Ραφαήλ? Ένας είναι ο Άγγελος είναι ο ένας. Ο άλλος ποιος είναι? Ο δικός μας Ραφαήλ, του ΠΑΟΚ 24. Του ΠΑΟΚ 24. Ντρέπεσαι να πει το επίθετο. Δεν λες το επίθετό σου, τι? Ρε φίλε. Ή μπερδεύονται. Εγώ πολλές φορές βάζω κάπα, άλλες φορές δεν βάζω. Λοιπόν, Ραφαήλ Γκαϊδάτζης. Πώς? Γκαϊδάτζης. Γκα, όχι γα. Γκα. Εγώ στην αρχή σε έλεγα γα, Ραφαήλ, να ξέρεις. Δεν πειράζει, εντάξει. Είναι περίεργο. Το έχω συνηθίσει όλα. Λοιπόν, Ραφαήλ, σε καλέσαμε λίγο να μας πεις τι γίνεται στην ομάδα βόλεϊ. Επειδή καθημερινά υπάρχουν δημοσιεύματα, έχουμε και αποχωρήσεις, έχουμε και προσπάθεια του ΠΑΟΚ να πάρει κάποιους Έλληνες μέχρι στιγμής παίκτες. Εκεί υπάρχει συμφωνία και με ξένο, υπάρχει και παραμονή. Γι' αυτό σε πήραμε, είναι λίγο, μαζεύτηκαν αρκετά. Να μας τα κάνεις μία σούμα λίγο και να μας πεις τι κρατάμε μέχρι τώρα και τι ψάχνει ο ΠΑΟΚ για τη συνέχεια. Γιατί είναι αλήθεια ότι ξεκίνησε από νωρίς ο ΠΑΟΚ, μόνο καλό είναι αυτό νομίζω. Εντάξει. Δεν το περίμενα, να σου πω την αλήθεια. Εν μέσω κορονοϊού ο ΠΑΟΚ να ξεκινάει τόσο νωρίς, αλλά φαίνεται πως θέλουν να τελειώνουν και νωρίς οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ στο βόλεϊ. Ναι, είναι από τις χρονιές νομίζω που ο σχεδιασμός άρχισε αρκετά νωρίς και νομίζω ότι σε αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ μετά από χρόνια κράτησε έναν προπονητή στην ομάδα, τον κύριο Δελικώστα. Έδωσε νομίζω όταν τον είχατε φιλοξενήσει την προηγούμενη εβδομάδα ακριβώς το πώς θα κινηθεί η ομάδα. Καλά, και πέρσι κράτησε. Και πέρσι κράτησε. Τον Γιούρι Φίλιππο. Ναι. Απλώς πέρσι, σωστό. Απλώς πέρσι έγινε το μπέρδεμα εκείνο με τους Κουβανούς, που ενώ η ομάδα ήταν η μισή σχεδόν έτοιμη στα τέλη Ιουλίου, περιμέναμε ποιον θα φέρει διαγώνιο και ξένο κεντρικό. Η ιστορία. Και ξαφνικά γίνεται αυτό με τους Κουβανούς. Η ιστορία, γιατί είναι τους Κουβανούς. Και μετά, ναι, έφυγε τελικά ο Φιλίπποφ, έμειναν οι Κουβανοί μέχρι το Δεκέμβρη και φύγαν τελικά για εκείνη. Συνέχισε, Ραφαήλ. Πάντως, ναι, μέχρι στιγμής ο σχεδιασμός της ομάδας κινείται με την υπογραφή και το σχεδιασμό που έχει κάνει ο κ. Δελικώστας μαζί με την διοίκηση της ομάδας. Νομίζω ότι μέχρι στιγμής οι σίγουροι παίχτες που θα είναι και του χρόνου στο ρόστερ είναι ο Βέλγος ο Ντεντρής, ο οποίος παραμένει μια σημαντική κίνηση που κάνει ο ΠΑΟΚ, ναι, γιατί κρατάει έναν παίχτη που έχει δείξει ακριβώς το τι μπορεί να προσφέρει. Δεν ήρθε απλώς στα play-off προκειμένου να αποφευθεί κάποιος τραυματισμός μετά και την αποχή που υπήρχε λόγω των προπονήσεων λόγω του κορονοϊού. Από εκεί και πέρα τα Κουρίδη, Σωτήριου και Γάτσης και αυτοί θα συνεχίσουν στον ΠΑΟΚ. Ο Τερζής και αυτός για ακόμα έναν χρόνο. Μάλιστα οι πληροφορίες αναφέρουν ότι θα έχει κάποιον διπλό ρόλο φέτος στην ομάδα και σαν παίκτης αλλά και σαν manager στο πλευρό του Δελικώστα κάπως. Άλλωστε είχε πει ο Έρνας Πασαδόρος ότι θέλει να είναι αυτή η τελευταία του χρονιά, να είναι μέσα στο γήπεδο, ότι δεν θα τον σταματούσε ο κορονοϊός, αλλά σιγά σιγά νομίζω ότι θέλει να δει και την επόμενη μέρα και στην ζωή του. Σαν team manager κάπως ή σαν βοηθός με σκοπό σε ένα-δύο χρόνια να γίνει προπονητής ο Τερζής? Θα το δούμε αυτό νομίζω, θα ξεκαθαρίσει νομίζω μέσα στο επόμενο διάστημα και αυτό όταν ολοκληρωθεί το ρόστερ και μάθουμε ακριβώς και τους ρόλους που θα έχουν, αλλά νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο το γεγονός ότι σκέφτεται λίγο και την επόμενη μέρα ο Θάνος. Μετά και ο Αλέξανδρος Μπούτος έχει συμβόλαιο 5 ετών έτσι αλλιώς από το 2017 με τον ΠΑΟΚ, θα ολοκληρωθεί το 2022. Έδειξε και αυτός πολύ καλά στοιχεία στα ημιτελικά. Ήταν ο καλύτερος διαγώνιος μάλιστα των ημιτελικών. Και από εκεί και πέρα έχουν έρθει σίγουρα οι δύο οι Βραζιλιάνοι, ο Παντατζίμου Ακραίος και ο Τέλες ο Πασαδόρος, που έχουν ήδη συμφωνήσει με τον ΠΑΟΚ και θα ενισχύσουν την προσπάθεια. Από εκεί και πέρα, κοντά στην επιστροφή. Κουμεντάκης Κοκκινάκης θα πρέπει να θεωρούνται σίγουροι, Ραφαήλ. Πού είναι αυτό το θα έλεγα τώρα, ότι κοντά στην επιστροφή του είναι ο Κουμεντάκης. Νομίζω ότι έχει ήδη συμφωνήσει με τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ εδώ και καιρό. Ήταν ήδη στο ΠΑΟΚ και είχε κερδίσει το κύπελο στην Ρόδο, είχε βγει τότε και MVP του Final Four. Επίσης ο Καπετανίδης είναι και αυτός κοντά στην επιστροφή του, έπαιζε πέρσι στην Ελπίδα Μπελοκήπων ως δανεικός, ανήκει στον ΠΑΟΚ φυσικά. Και από εκεί και πέρα είναι τα τέσσερα ερωτηματικά τα οποία μένουν αυτή τη στιγμή.
είναι του ξένου κεντρικού και του τέταρτου Έλληνα. Ακούστηκε το όνομα του Ραγκέλ, δεν είναι η μοναδική περίπτωση που εξετάζεται από πλευρά ΠΑΟΚ. Περιμένει ο Βραζιλιάνος να δει τι θα γίνει με την πλευρά του Παναθηναϊκού. Εντάξει, είναι λογικό τώρα ότι όταν βλέπει ότι ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα που προσφέρει χρήματα, έχει ήδη και δύο Βραζιλιάνους, λογικό και εκείνος να χτυπάει λίγο παραπάνω σε αυτά που ζητάει από τον ΠΑΟΚ. Καλή χρονιά έκανε δούμε ο Ραγκέλ. Έκανε καλή Πολικά χρονιά, ναι, είναι από τους... Ήταν καθοριστικός. Ακριβώς, είναι από τους αθέρους παίκτες. Σίγουρα θα είναι ένα πλεονέκτημα εξτρά το ότι αν θα έρθει θα βρει ήδη και δύο Βραζιλιάνους εδώ πέρα, τον Μπαντατζίμ και τον Τέλης, αλλά σίγουρα δεν είναι η μοναδική περίπτωση που εξετάζεται. Έκανε την πρόταση το ΠΑΟΚ. Υπάρχουν επαφές και περιμένουμε να δούμε πώς θα καταλήξει η συγκεκριμένη περίπτωση. Υπάρχει φυσικά και το δέσιμό του τώρα τα τελευταία χρόνια με τον Παναθηναϊκό και φυσικά και η κατάκτηση του πρωταθλήματος. Ναι, και πάνω σε αυτό, Ραφαήλ, ορισμένοι χαλάστηκαν με το πώς πανηγύριζε τους πόντους ο Ραγκέλ. Δεν ξέρω. Ναι, δεν νομίζω να σταθεί εμπόδιο αν ο ΠΑΟΚ αποφασίσει, αλλά καταγράφουμε και αυτό ότι ορισμένοι χαλάστηκαν. Τσατίστηκαν, πες όπως θες. Εννοείται, ναι, και σίγουρα ότι αν έρθει τελικά γίνει μια μεταγραφή τέτοια, όπως νομίζω και του Κοκκινάκη τελικά, ότι αν ολοκληρωθεί, σίγουρα θα ερωτηθούν νομίζω οι παίκτες και για το δρομολόγιο που κάνουν τώρα το αντίστροφο και για το πώς είναι τα συναισθήματά τους όταν παίζουν αντίπαλοι και τώρα πώς θα είναι με του ΠΑΟΚ. Αλλά νομίζω ότι στο βόλι όλα αυτά τα χρόνια έχουμε συνηθίσει σε τέτοιες μετακινήσεις, δηλαδή και παλιότερα με του Κουρνέτα από τον Ολυμπιακό στο ΠΑΟΚ, τα τελευταία χρόνια δηλαδή και του Ντίμα του Φιλίππο. Οπότε πλέον νομίζω εντάξει, τα έχουμε δει όλα και με τον Ανδρεάδη, που και αυτός είναι ένας έτσι εκρηκτικός χαρακτήρας. Θα το όποιος παίκτης νομίζω, δηλαδή είτε έρθει στο ΠΑΟΚ είτε πάει σε κάποια άλλη ομάδα, πλέον συνηθίζει νομίζω μετά ο κόσμος από ένα διάστημα. Και πλέον νομίζω ότι αυτό που κοιτάνε και οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ και όλων των ομάδων είναι παίκτες οι οποίοι θα προσφέρουν στην ομάδα και από τη στιγμή που ο ΠΑΟΚ θέλει να επιστρέψει στην κορυφή, νομίζω ότι η περίπτωση του Κοκκινάκη σίγουρα δεν αφήνει κανέναν ασυγκίνητο. Από πλευρά του Ολυμπιακού στα βαριά συμβόλαια είναι λογικό ότι θα γίνει μια μεγάλη μείωση, περίπου στο 40%. Τα βαριά συμβόλαια ήταν του Κουμεντάκη, του Κοκκινάκη και του Πετρέα. Ο Κουμεντάκης ήδη ανηφορίζει λογικά προς Θεσσαλονίκη. Ο Κοκκινάκης υπήρχαν οι επαφές και με τον ΠΑΟΚ. Αν μείνει ελεύθερος, το πιο λογικό είναι ότι θα έρθει και αυτός εδώ πέρα. Ο Πετρέας θα κοιτάξει εκείνος το μέλλον του. Και από εκεί και πέρα θα περιμένουμε να δούμε αν όντως τελεσφορήσει η κίνηση με τον Κοκκινάκη, ποιος θα είναι ο παρτενέρ του στη θέση του Λίμπερο. Επίσης για τέταρτος κεντρικός Έλληνας ίσως αποκτηθεί ο Παπαλεξίου και αυτός από τον Ολυμπιακό, νεαρός. Και υπάρχει ακόμα μία κίνηση που μπορεί να κάνει ο ΠΑΟΚ, κυρίως με φόντο των μέλων, με τον Κομιτούδη, τον Πασαδόρο του Όφη. Είναι ένας νεαρός Πασαδόρος, ταλαντούχος, τον οποίο γνωρίζει πολύ καλά ο Δελικώστας, τον εμπιστεύεται, έχει μιλήσει με καλά λόγια για εκείνον. Προφανώς σε μια κίνηση ίσως αυτό που λέμε για την επόμενη σεζόν, αν ο Θάνος Τριδής τελικά σταματήσει το βόλι. Ραφαήλ, διάβαζα πολλές χώρες του ΠΑΟΚ 24, πολλοίς κόσμος να θέλει τον Όκολιτς αντί του Ραγκέλ. Καλά, νομίζω ότι ο Όκολιτς είναι καλύτερος. Δεν ξέρω τι κάνει ο Όκολιτς, που βρίσκεται, τι χρονιά έκανε, αν έχει εικόνα. Είχε έρθει το όνομά του στο προσκήνιο και το χειμώνα όταν είχε χαλάσει το θέμα με τους Κουβανούς και έψαχνε πάλι ο ΠΑΟΚ ξένο κεντρικό και τελικά κατέληξε στην περίπτωση του Αρμενάκη και του Μπιέλιτσα. Ο Κολιτς έπαιζε στην Ιταλία φέτος στο Μιλάνο. Είναι ένας παίκτης ο οποίος όντως έκανε μια πάρα πολύ καλή χρονιά με τον ΠΑΟΚ. Δέθηκε με την ομάδα, αλλά νομίζω ότι οι λόγοι που τότε ο ΠΑΟΚ δεν συνέχισε την συνεργασία μαζί του και που δεν έκανε νέα κίνηση ήταν κυρίως μη αγωνιστική. Λίγο δηλαδή θέματα συμπεριφοράς και τα λοιπά του Σέρβου. Ξέρουμε ότι και οι Σέρβοι είναι και αυτοί οι εκρηκτικοί χαρακτήρες αυτά. Οπότε τότε τουλάχιστον γι' αυτό το λόγο δεν είχε προχωρήσει κάποια κίνηση. Πάντως ναι, δεν νομίζω αν να είναι στα πλάνα του ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή. Έκανε μια ερώτηση νομίζω Ολυμπιακός φέτος για τον Όκολιτς, αλλά δεν νομίζω να προχωρήσει η περίπτωσή του. Και φαντάζομαι δεν είναι και φθηνός, γιατί όταν παίζει στην Ιταλία και στο Μιλάνο, φαντάζομαι το κασέ πρέπει να ανέβει και λίγο. Ανέβηκε το κασέ του σίγουρα, ναι. Και αν έκανε και καλή χρονιά, δεν θα έχει θέμα να παραμείνει στην Ιταλία, να πάει σε ένα ακριβώς. Ίδιο προηγουμένο πρωτάθλημα. Απλώς και ναι, οι Σέρβοι τώρα σίγουρα και οι περισσότεροι παίκτες περιμένουν λίγο για τις εξελίξεις και με το τι θα γίνει στην πατρίδα τους και στο πρωτάθλημα στην Ιταλία, με το πώς θα ξεκινήσουν τα πρωταθλήματα. Ναι. Οπότε αρκετοί παίκτες είναι που ακόμα περιμένουν και όλο αυτό βέβαια δημιουργεί μεγάλες ευκαιρίες στην αγορά φυσικά. Και νομίζω, Ραφαήλ, ότι γενικότερα για τον ερασιτέχνη ΠΑΟΚ σε όλα τα τμήματα ανδρών γυναικών, η όλη κατάσταση που έχει διαμορφωθεί με τον κορονοϊό ίσως σμπρώχνει έναν ξένο ή μία ξένη περισσότερο στην Ελλάδα και λόγω ασφάλειας σου λέει θα παίξω και ένα χρόνο, μια χαρά είναι. Γιατί αν δεν υπήρχε ο κορονοϊός, ίσως ορισμένοι ξένοι
οι ξένες να μην είχαν στο μυαλό τους στην Ελλάδα, αλλά ίσως εγώ τουλάχιστον αυτό καταλαβαίνω, ότι μπορεί λόγω κορονοϊού, αν τους δώσει και κάποια καλά χρήματα, εντάξει, τζάμπα δεν θα παίξει κανένας, να σκεφτούν την Ελλάδα και τον ΠΑΟΚ τη Θεσσαλονίκη λίγο περισσότερο. Έτσι, έτσι αντιλαμβάνομαι, δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει ή όχι. Και νομίζω το λένε και πολλές, δηλαδή και ξένες παίκτες που έρχονται είτε στο γυναικείο μπάσκετ και οι ξένοι αθλητές που έχουν έρθει στο handball και στο πόλο που έχουν συμφωνήσει ήδη και θα ανακοινωθούν τις επόμενες μέρες, ότι τους έκανε εντύπωση και ο τρόπος με τον οποίο η Ελλάδα γενικότερα αντιμετώπισε τον κορονοϊό και φυσικά το ότι η Θεσσαλονίκη είναι μια όμορφη πόλη και πολύ κοντά στις πατρίδες, γιατί είναι λογικό ότι κοιτάει αρκετά στην βαλκανική αγορά. Και νομίζω ότι γενικότερα στον Εραστέχνη, παρά το γεγονός όλο αυτό που δημιουργήθηκε με τον κορονοϊό, ο σχεδιασμός σε όλα τα τμήματα τρέχει δηλαδή άψογα σε σχέση με προηγούμενα χρόνια και είναι πολύ κοντά όλες οι ομάδες στο να κλείσουν τα ρόστερ τους από τέλη Ιουλίου. Μακάρι και μακάρι να ξεκινήσουν περίπου, ναι. Και οι επιλογές να είναι σωστές, όχι απλά να κλείσουμε τα ρόστερ. Καλά, εννοείται, ναι, σωστά. Σωστά, και οι αθλητές να πάνε όλα καλά. Αλλά ναι, ήδη δηλαδή οι γυναίκες στο μπάσκετ έχουν κλείσει τρεις ξένες και είναι ήδη μέσα Ιουλίου δηλαδή και τρεις αξιόλογες ξένες. Στο χάντμπολ ήδη με την έλευση του κυρίου Χασικίδη έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα. Και ξένοι αθλητές έρχονται στην ομάδα και στο πόλο θα ενισχυθεί πάλι η ομάδα με Σέρβους αθλητές. Επομένως νομίζω ότι τουλάχιστον τα μέχρι στιγμής δεδομένα δείχνουν έτσι μια καλή προδιάθεση για την επόμενη σεζόν για όλα τα τμήματα. Κάτι τελευταίο στέλνει μήνυμα 6970. Μας άφησε, λέει, Χαντάβα για τον Παναθηναϊκό. Να ρωτήσω εσένα. Και σήμερα το πρωί έχει βγει δημοσίευμα το οποίο θέλει και το Παναξιακό να έχει μπει σφήνα για την περίπτωσή της. Μάλιστα. Τώρα είναι λογικό ότι όσο φτάνουμε μέσα Ιουλίου και δεν έρχεται κάποια πρόταση από το εξωτερικό την οποία να θέλει η Χαντάβα, ήταν προτεραιότητά της, κυνήγησε το όνειρο στην Κορέα με τα υψηλά συμβόλαια, δεν το κατάφερε. Όταν σίγουρα μειώνονται οι επιλογές από το εξωτερικό που είναι η βασική προτεραιότητα, κοιτάζεις πλέον την επόμενη μέρα ίσως να είναι και εδώ στην Ελλάδα. Ο Παναθηναϊκός, εντάξει, κινείται ακόμα λίγο σε χαρτογράφητα νερά, δεν ξέρει ποιο θα είναι το budget του ακόμα, αλλά επειδή ξεκινάει την ομάδα από το 0, θέλει μια καλή Ελληνίδα παίχτρια, γιατί πραγματικά έχει μείνει χωρίς παίχτριες μέχρι στιγμής. Έφυγαν ήδη τρεις από τον Παναθηναϊκό για τον ΠΑΟΚ πριν από λίγους μήνες. Και από εκεί πέρα ο Παναξέκος πάντα είναι μια ομάδα, νομίζω, που και λόγω νησιού και της ομορφιάς αλλά και των χορηγών που έχει, τραβάει σίγουρα αρκετά καλά ονόματα από την Ελλάδα. Οπότε θα δούμε πού θα καταλήξει και αυτή η υπόθεση. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, Ραφαήλ. Να είστε καλά, παιδιά. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, ήταν ο Ραφαήλ Καϊδατζής. Μας ενημέρωσε, νομίζω, πάρα πολύ καλά για το και σας έδωσε και μια εικόνα τι συμβαίνει με το βόλεϊ του ΠΑΟΚ. Λοιπόν, δεκτό το αίτημα της Ξάνθης για αλλαγή έδρας. Εντάξει. Τι αλλαγή έδρας? Αλλάζει δήμο, ρε φίλε Ξάνθη. Για ποιο λόγο? Γιατί πήρε τα γραφεία του Λεσσαλέ. Μπορεί, ξέρω, να είναι δήμο σε επικαδίων. Ξέρω εγώ τι είναι. Δεν ξέρω τι γίνεται με. Ούτε ξέρω πόσους δήμους έχει Ξάνθη. Αυτό σημαίνει αλλαγή έδρας. Δεν θα πάει Ξάνθη στο δημότυχο ή στην Κομωτινή. Ναι. Ούτε θα δει στη Θεσσαλονίκη. Γιατί τα πήρε το Λεσσαλέ? Τα πήρε για να μην βρεθούν κακοπροαίρετοι και τη νέα χρονιά. Για να πούνε τίποτα, εντάξει. Τέλος πάντων, 2-1, οπότε. Δεν χρειάζεται. Ας φύγουμε καλύτερα. Ναι, διάβασε την απόφαση του Κάσκ. Ξέρετε, λοιπόν, θέλω ένα νούμερο από το 1 μέχρι το 9 για τα γυαλιά. Το 9. Δεν το διαφημίσαμε πολύ σήμερα, το ξεχάσαμε κι εμείς, δεν πειράζει. Λοιπόν, το 9. Θεόδωρος Δελιγιανίδης, το κινητό σε 6982. Έστειλε το μήνυμά του 13 και 49 από ό,τι βλέπω. Και 43 δευτερόλεπτα. Δελιγιανίδης Θεόδωρος. Ανημερωθείς τώρα, Θεόδωρε. Από τη Μαριλής. Όλοι οι υπόλοιποι κερδίζετε δωροπιταγή 50 ευρώ από το Opticon Express. Πηγαίνετε είτε στα δικαστήρια 26 Οκτωβρίου 28, είτε Παύλου Μελά 11, είτε Πολυτεχνείου 23 στη Νέα Ευκαρπία. Εντάξει, με το μήνυμα που σας έχει έρθει για την δωροπιταγή. Και αν θέλετε να πάρετε ένα γυαλί ηλίου που κάνει 65 ευρώ, δίνετε απλά 15 ευρώ τη διαφορά. Εντάξει, είναι και αυτή μια σημαντική προσφορά. Ο φίλος ο Θόδωρος Δελιγιανίδης κέρδισε σήμερα το ζευγάρι 65 ευρώ. Να κλείσουμε την είδηση ότι ο Αχιλλέας Μπέος βραβεύεται ως ο κορυφαίος δήμαρχος, καλύτερος δήμαρχος. Ναι, από ποιον όμως? Πιθανότερα. Ποιοι το βγάλανε? Για τα μανιτάρια διάβασα. Όχι, όχι, ποιοι. Ποιοι τον εξέλεξαν? Διαβάζεις εσύ, βραβεύεται ως ο καλύτερος δήμαρχος. UNESCO. Το ΝΑΤΟ. Το Ινστιτούτο. Μανιταριών, τι. Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Πηλίου. Γιατί χθες κάτι σημαίνει ότι μανιταριών θα βγάλω. Δηλαδή, ρε φίλε, είναι σαν να βγάζει το Ινστιτούτο του Δήμου Θεσσαλονίκης κορυφαίο δήμαρχο το Ζέρβα. Δηλαδή ήμαρτον. Ήμαρτον! Νομίζω αξιολόγησαν όλες τις περιπτώσεις οι άνθρωποι εκεί του ρου. Όλων των Δήμων της Ελλάδος. Και με αξιολογικά κριτήρια βγήκε ο Αχιλλέας Μπέος που για ορισμένους έχει κάνει το Βόλο Μονακό. Εγώ δεν το έχω διαπιστώσει. Ωραία, εκεί ίσως αυτά. Βγάζει κάτι βιντεάκια.
Φοβερά. Αλλά επειδή πάω κάθε καλοκαίρι στη Σκόπελο, γιατί από Θεσσαλονίκη δεν μας αξιώνουν να έχει ένα πλοιαράκι να πάει. Έχει απευθείας. Καταμαράνο. Δεν έχει. Ναι, γιατί δεν έχει τίποτα από Θεσσαλονίκη. Α, ωραία. Από εκεί έχει. Δεν είχε, εγώ έχω πάει. Γιατί αντιδρούνε. Σταμάτησε. Το έκανε πρόπερση μπουτάρι για μια χρονιά. Όχι, εγώ είχα πάει πριν 10 χρόνια, 15. Καλά, πριν, δεν πήγαινα, με τέτοιο, με απευθείας. Από Θεσσαλονίκη. Ναι. Ωραία, κόπηκαν αυτά. Κόπηκαν. Ο μπουτάρι πρόπερση πρημοδότησε ο ίδιος τις εταιρείες ανακεφάλι. Από την τσέπη του. Από το Δήμο. Α. Και καλά έκανε. Αλλά από ό,τι μαθαίνω, αντιδρούνε οι του λόμπι τη Χαλκιδική. Οι φίλοι μου αυτοί. Σου λέει. Γιατί σου λέει δεν γίνεται, ρε φίλο, άλλο να έχει από το λιμάνι Σκόπελο, Σκιάθο, Αλόνισο, αυτά να έρθει. Στη Χρυσάντη Χαλκιδική δεν έχει. Έτσι. Που αισθάνομαι πολύ καλά, Χρύσανθε. Ναι. Τα τελευταία 7-8 χρόνια δεν έχω αφήσει στη Χαλκιδική ούτε μισό ευρώ. Εγώ αφήνω στο πολύχρονο. Θα πάω το Σαββατοκύριακο. Να πα και να περάσει καλά. Δεν θα πάω το Σαββατοκύριακο. Εκεί, αλλά δεν προλαβαίνω. Ούτε αυτό το Σαββατοκύριακο θα πάω. Πάω Θάσο. Μήκονο μόνο δεν πάω. Λοιπόν, μόνο τέλος. Βαθύλα κομμένο. Τι θα γίνει με αυτή την κατάσταση. Τέλος, αύριο πάλι λίγο μετά τις 12. 9.30 το μεγάλο παιχνίδι. Παναλαμβάνω ΑΕΚ ΠΑΟΚ στο Ολυμπιακό Στάδιο. Ακολουθεί Κωστής Τσαρός και συνέχεια 3 με 5 ο Γιώργος Αγόρας. Γεια σας.